χρόνια πίσω μας γύρισε. Τι ωραία μέρα πραγματικά. Λες και δεν διαβάσαμε ότι έρχεται κακοκαιρία. Εμείς τα βλέπουμε όλα φανταστικά. Γιατί εντάξει. Αν δεν απλά κάνει λίγο αεράκι παραπάνω και πέσουν και πέντε βροχές, να μην γίνουν πλημμύρες μας νοιάζει. Τώρα να δροσίσει λίγο η γη, δεν είναι κακό. Εντάξει. Α, μπούμε σιγά σιγά στο χειμώνα, αλλά beautiful day. Beautiful. Εδώ, πολύ. Στο Μέγκα Λιακάδα. Να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά, Λιακάδα πάντα στο Μέγκα. Σε πόσες γλώσσες διαφορετικά μπορείτε να μου πείτε το beautiful day. Να σας βάλω και κάτι απλό, όχι κάτι δύσκολο. Εσύ, απουσιολόγη νούμερο ένα. Πολλές, στα γαλλικά το έχεις. Άλλη γλώσσα. Αγγλικά, γαλλικά δεν θυμάμαι. Τώρα στα γερμανικά δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο. Περίμενε. Κάπως. Εσείς, κύριε Δίπλατη. Δίπλα του, συγγνώμη. Γαλλικά, ιταλικά. Γαλλικά, ιταλικά. Γαλλικά, ζουγ. Μπον. Όχι, όμορφη είναι. Μπελ. Ένα ζουγ μπελ. Στα ιταλικά πώς είναι. Τζορνάτα μπέλα. Μπέλα τζορνάτα. Κοίτα πώ τα εύκολα, λίγο μου κολλάνε. Άμα του έβγαζα καμιά σελίδα να κάνουν μετάφραση, θα είχαν τελειώσει σε 3 λεπτά. Τέλος πάντων, υπάρχει άνθρωπος και πολύ νεαρής ηλικίας που θα συνομιλήσουμε σε λίγο. Εγώ πάντα εντυπωσιάζομαι τους ανθρώπους που μιλάνε πολλές γλώσσες. Μην με ρωτήσετε γιατί, μάλλον κάποια ψυχολογικά έχω θέματα που δεν. Πολλοί με εντυπωσιάζουν λοιπόν εκείνοι που μπορούν και μιλάνε πολλές γλώσσες. Δεν με ενδιαφέρει αν τα γράφουν όλα αυτά, αν τα λένε σε τέλειο συντακτικό ή οτιδήποτε. Ρε παιδί μου, αυτό. Να ταξιδεύεις και να μην αισθάνεσαι πουθενά ότι είμαι απομονωμένος. Δεν μπορώ να συνεννοηθώ. Δεν μπορώ να μπω μέσα στο πλήθος. Θα γνωρίσουμε λοιπόν ένα τέτοιο παιδί που μιλάει και ελληνικά, βέβαια έχει και ρίζες από εδώ και άλλες 15 γλώσσες μέχρι τα 20 του χρόνια. Έτσι έχουμε ευκαιρίες. Δεν ξέρω. Θα τα πούμε σε λίγο. Φοβεράς. Ναι, δηλαδή να τα πούμε, γιατί πρέπει να ξέρουμε αν μιλάει τουριστικά τις ξένες γλώσσες. Δεν ξέρω. Αν μόνο για μια επαφή του σερβιρίσματος που λένε για να παραγγείλεις ένα φαΐ. Και ο άνθρωπος σε όλο τον κόσμο κυκλοφορεί ελεύθερος. Μιλάει κανονικά. Είναι σπουδαίο πράγμα αυτό. Εσύ, σαν τι σε ρώτησα. Τι μιλάω. Κάτι κούτσο γαλλικά, κάτι κούτσο γερμανικά, κάτι κούτσο ιταλικά. Καλά, δεν ρώτησα αν έχετε πάρει πτυχίο Κέμπριτζ, ρε παιδιά. Για να δύο χρόνια. Πιο πολύ, δηλαδή, κούτσο Γιαννόπουλο και εσύ. Ρε παιδιά, τι ωραία που πήγαινε. Θα πασχαλίζουμε λίγο. Τέλος πάντων. Για πείτε μου λίγο τα νέα τώρα που βγήκανε. Τελικά, τι γίνεται με τους εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Κάτι για τις κόκκινες περιοχές, ότι όσοι έχουν εμβολιαστεί κυκλοφορούν, βγαίνουν, κάνουν, ισχύουν αυτά. Πάρα πολύ ευχάριστα τα νέα για τους ανθρώπους που αποφάσισαν να κάνουν λοιπόν το εμβόλιο, διότι από το Σάββατο και με ισχύ 15 ημερών, διότι θα επανεξετάζονται κάθε φορά τα μέτρα, είναι όλα ελεύθερα. Στους κλειστούς χώρους, στους χώρους εστίασης, στους χώρους διασκέδασης και μουσική θα βάζουν και όρθιοι θα μπορούμε να είμαστε και δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός. Βέβαια για το προσωπικό που σερβίρει θα διατηρηθούν ακόμα οι μάσκες. Το προσωπικό θα παίρνει αυτά τα μέτρα ασφαλείας, αλλά γενικώς αυτό που είπανε επισήμως από το Υπουργείο είναι ότι θέλουμε την επιστροφή στην κανονικότητα. Δεν σας λέμε να κάνετε οπωσδήποτε το εμβόλιο, αλλά σας παρακαλούμε κάντε το και κατά κάποιο τρόπο με αυτό το μέτρο είναι σαν να δείχνουν το δρόμο προς την ελευθερία. Την αποζωνομαζόμενη. Οι κόκκινες περιοχές και αυτές απελευθερώνονται. Θα μπορούν οι άνθρωποι που έχουν κάνει το εμβόλιο με το πιστοποιητικό τους να διασκεδάζουν κανονικά. Και σου έχω και αυτό δεν είναι και το παράπονο του, γιατί σου λέει εμείς εμβολιαστήκαμε. Γιατί πρέπει να υποκείμεθα σε αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα. Κοίταξε, είναι σημαντικό να το ζητάνε το πιστοποιητικό. Γιατί άμα δεν το ζητάνε και αυτός που έχει κάνει το εμβόλιο νιώθει μια ανασφάλεια. Σου λέει δεν μου το ζητήσανε εμένα, μήπως δεν το ζητήσουν και στον άλλο που δεν το έχει κάνει. Είναι σημαντικό να το ζητάνε και μακάρι να τηρηθούν οι κανόνες. Είναι θέμα ατομικής ευθύνης, λέμε. Το ξέρω, έχω το ξέρω. Πολύ μ' άρεσε πολύ το βιντεάκι που έκαναν από τη Φίνος Φιλμ. Κάθισα και το χάζευα χθες, το έβαλα κανένα δύο φορές. Σκηνές μικρές από όλες τις ελληνικές τους ταινίες, μάλλον όχι από όλες γιατί έχουν πάρα πολλές, που ουσιαστικά περνάνε λίγο αυτό που ζούμε σήμερα. Πλύνεις τα χέρια σου, έβαλες τα αντισηπτικά σου, ξεματιάστηκες, τι γίνεται, πάμε να τους δούμε. Να πλύνουμε τα χέρια μας. Είναι εσείς. Και εδώ. Έχουν πολύ οργανωθεί, παιδιά. Δεν τους ξεφεύγει ούτε μικρόβιο της χολέρας. Α, ναι. Εδώ γράφει την εφημερίδα, όχι. Πρέπει να έχει πιστοποιητικό υγείας. Θέμα επίκαιρο. Και πού το διάβασε αυτό το πιστοποιητικό. Στις εφημερίδες. Το γράφει το πιστοποιητικό. Αφανάτος βρε επιστοποιητικό υγείας. Μαλάκωσε λίγο τις ιδέες σου. Κράτα λιγάκι πισινή. Υπομονή, αφεντικό, υπομονή. Χθες πάλι έκανα καινούριο πείραμα. Ναι. Ζήσε, μάη μου. Εγώ πήγα, εξετάστηκα. Είμαι σε όλα εντάξει. Έχω και το πιστοποιητικό. Θέλεις να το δείξω. Έκανα καλά. Ναι, ου. Ναι. Όχι. Ναι. Ναι. Ως επιμένεις κι εσύ. Επιμένει. Επιμένω. Με την κρύβα. Όπως όλοι οι γιατροί. Δηλαδή. Απαιτητικός. Είναι απαίτηση να θέλει κανείς το καλά. Τι είναι αυτό δηλαδή. Τι είναι, κύριε, φάρμακο είναι. Αν το πάρει το παιδάκι σε μια-δυο ώρες θα είναι περδίκι.
Όχι, κυρία, δεν πειράζει, αφήστε το. Τώρα που θα πάμε στη Λεστινίτσα, θα το πάω στην κεραμαμή να μου το ξεματιάσει. Μάτια μου βοηθάει κι αυτό. Φυσικά και βοηθάει. Είδατε τι έγινε στον πύργο με την κυρία Μαρία, το είδατε αυτό. Κάτι άλλο, παιδιά. Λοιπόν, η κυρία Μαρία βγήκε από τα ρούχα και σου λέει μισό λεπτό, μπήκε ληστή στο σπίτι. Για πέμπτη φορά μέσα σε τρεις μήνες. Και όχι μόνο αυτό. Η κυρία Μαρία είναι και 87 τόσο. Ετών. Ακριβώς, 87 ναι. ετών λοιπόν. Στο σπίτι της έχουν μπει τους τελευταίους τρεις μήνες πέντε φορές. Μπήκε λοιπόν ο ληστής δεύτερη φορά ο ίδιος. Πάλι εσύ. Τι είναι εδώ, του λέει, το Λούβρο είναι. Τι γίνεται, και είχε ένα αεροβόλο η γυναίκα και για να πω ακριβώς τι είπε, δεν άντεξα, λέει, του την μπουμπούνισα. Καλά. Δεν άντεξε, του λέει, καθίστε ρε παιδιά, άμα είναι να περνάτε από δεύτερη φορά, δεν θα γίνει, και εγώ είμαι 87 χρονών. Πάντως δεν είναι πρώτη φορά που ακούμε ότι από κάποια σπίτια ο ίδιος ληστής έχει ξαναπεράσει ή τέλος πάντων, δεν ξέρω, από την γνωστός του. Δηλαδή έχουν ξαναμπεί δύο και τρεις φορές σε κάποια ίδια σπίτια. Τι να πω, συγκεκριμένως δεν ξέρω. Είχε και θράσος ο συγκεκριμένος, γιατί χτύπησε και με ένα ξύλο στο πρόσωπο. Μα εκεί έγινε, στην αυτοάμυνα η γυναίκα, γιατί έχει, το λέω, γιατί έχει σχηματιστεί και δικογραφία, θα οδηγηθεί στην εισαγγελία για να απολογηθεί, όμως εκείνη λέει δεν με νοιάζει, έχω περάσει τόσα, ας περάσω και αυτό. Γιατί αν είναι για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, να έχει γίνει ό,τι έχει γίνει, εντάξει, λέει, είμαι έτοιμη, φέρτε μου, λέει, και τη φυλακή. Ναι. Γιατί αν δεν απατώμε ο νόμος, λέει ότι μπορείς να αυτοαμυνθείς με το ίδιο όπλο που έχει αυτός που ναι. μπαίνει στο σπίτι σου. Νομίζω. Το ήξερα ότι για το εξωτερικό η αυτοάμυνα σε ένα ίδιο όπλο όμως, μισό λεπτάκι. Αν ο ένας είναι, δεν ξέρω τι ήταν και ούτε μπαίνω σε αυτό το θέμα, με αφορμή αυτό που λες. Αν ο ένας είναι 30 χρονών και είναι. Και ο άλλος είναι 85, τι είναι το ίδιο όπλο. Καλά, δεν το συζητάμε επίσης το γεγονός ότι μένουν τόσοι άνθρωποι σε απομακρυσμένες περιοχές μόνοι τους μεγάλης ηλικίας. Τι τραβάνε και πώς τοποποιούνται. Λογικό. Γι' αυτό λοιπόν στην Αυστραλία ο γονέας, ο πατέρας, με ρύμνησε για το παιδί του για να μπορεί να προστατεύει τον εαυτό του. Τι του έδωσε λοιπόν, δεν του έδωσε όπλο φυσικά, είναι 2 χρόνια το παιδί. Ο Ματ Ράιτ λοιπόν έμαθε στο παιδί του πώς να διαχειρίζεται τη δουλειά του πατέρα του, δηλαδή το φίδι. Ναι. Αυτό εδώ είναι ένας πίθωνας, είναι ο δεύτερος μεγάλος. Δεν είναι σωλήνα. Δεν είναι λάστιχο κήπου. Είναι ένας πίθωνας, για την ακρίβεια είναι ο πίθωνας της ελιάς. Από τη γη της ελιάς, ενδεχομένως για το καμίσι. Γιατί, παιδιά, δείτε σήμερα ένα φανταστικό επεισόδιο από τη γη της ελιάς στο Omega. Παρ' όλα αυτά, ο πίθωνας ελιάς είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πίθωνας στην Αυστραλία. Ο πατέρας είναι ο Ματ Ράιτ, είναι ο κορμός. Ο πατέρας του πίθωνα ή του παιδιού. Καλή ερώτηση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πατέρας του παιδιού. Ο πατέρας του παιδιού, λοιπόν, τι κάνει. Το παιδί είναι 2 χρόνια, το βλέπετε εδώ. Πώς παίζει με το πίθωνα, μάλιστα υπάρχουν και διάφορα σχόλια που λένε ότι το παιδί το θέτει σε κίνδυνο και ότι υπάρχουν και όρια. Εν πάση περιπτώσει, είναι συνηθισμένος ο πατέρας. Ο πατέρας τι κάνει, μεταφέρει για λογαριασμό του National Geographic επικίνδυνα ερπετά όπως. Κορκόδηλους. Κορκόδηλους. Κορκόδηλας. Κάνουν κορκόδηλος. Τον πάει από εδώ, τον πάει εκεί. Δηλαδή, κάνει μετακόμιση. Θε να σου μεταφέρω τον κορκόδηλο. Λέει, να έρθω εγώ να σου μεταφέρω τον κορκόδηλο. Αυτό το ψάρι. Αυτό το ψάρι είναι φίδι. Φίδι με γάτα. Αυτό το φίδι δεν τσιμπάει, δεν έχει κανένα τυφόρο. Είναι σφιχτήρ. Άρα σε σφίγγει και πεθαίνει. Σε σφίγγει και δεν σου παίρνει μέτρα, γυρίζει, γιατί κάθεται δίπλα σου αυτό. Ναι, ναι, αυτό άμα κοιμάσαι το ξέρετε ότι έρχεται και ευθυγραμμίζεται δίπλα σου για να δει αν χωράς. Για να σε μετρήσει, αν μπορεί να σε φάει. Από θέλει παρέα. Για τέτοιες λεπτομέρειες για τα φίδια δεν ήξερα. Ναι. Και δεν χρειάζεται, λένε μου, να τη μάθει. Εγώ έχω πάρα πολλού φίλου φίδια. Στα μελίσια έχετε και ξέρω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, κοίτα το παιδί, το έχει πάει παιδιά το φίδι. Ο πατέρα λέει: μην ανησυχεί να μάθει τη δουλειά. Τι δουλειά, να κάνει τα φίδια σφεντόνα. Σφεντόνα, όχι, κοίταξε τώρα. Κοίταξε, του ζουπάει λίγο την ουρίτσα, ρε. Δεν του αρέσει και πάρα πολύ. Αυτό δεν σε σέρνουν τώρα προ τα πίσω και τα άγρια δεν είναι πρόβλεπτα στην αντίδραση. Δεν νιώθει τίποτα αυτό το φίδι τώρα με το 2χρονο παιδί, σα παρακαλώ. Δεν νιώθει τίποτα. Κοίταξε όπω λέει ο πατέρα. Και κάτι εκείνο πατέρα δίπλα και τραβάει το βίντεο. Το άφηνε στο παιδί σου. Βέβαια θα το άφηνα. Θα το άφηνε με παιδί, θα το άφηνα. Με αυτό το φίδι. Τόσο μεγάλο φίδι. Παιδιά δεν θα το άφηνα διότι δεν είμαι ο κροκοδυλάκιας. Αλλά με κάτι άλλο με το οποίο είμαι εξοικειωμένη θα το άφηνα. Δηλαδή με δεντρογαλιά. Δεν το αφήνω σκαρφαλώνει. Και η μαμά μου συγχωρεμένη την έπιανε καρδιά τη. Για να μπορέσουμε να πράξουμε ένα θέμα και να μπορέσουμε να φύγουμε μονιασμένοι από αυτό. Όπω λέει και το τραγούδι, όσο δέρμα και αν πετάξει, φίδι δεν θα αλλάξει. Εκεί να μείνουμε. Ωραία, δεν το έφερα. Και να δείτε και για τη ελιά. Πάντω πραγματικά γίνονται συγκλονιστικέ εξελίξει. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάμε Λονδίνο, παρακαλώ πολύ. Για πάμε λίγο εδώ στον φίλο μα που θέλω πραγματικά πάρα πολύ να δω πόσο καλά μιλάει τα ελληνικά ο Άλεξ Ρόουλινγκ. Καλησπέρα, καλημέρα, δεν ξέρω. Δύο ώρε πριν δεν είναι στην Αγγλία. Δύο πριν. Ωραία. Πρωί δηλαδή, σχετικά μεσημέρο πρωί. Τι κάνει, Άλεξ. Γεια σας. Καλημέρα, θα πω αφού είναι ακόμα πρωί εδώ. Πιο καλά λέει. Ροδάνιο, Άλεξ. Ροδάνι γλώσσα.
Άλεξ μου, για μίλησέ μας λίγο για σένα. Πόσο χρονών είσαι σήμερα? Τώρα έχει γίνει προσωπική ερώτηση αυτή, γιατί τώρα έχω κλείσει τα 30. Οπότε δεν τα λέω πολύ ανοιχτά. Αλλά ναι, είμαι από το Λονδίνο, γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ και εδώ ερωτεύτηκα τις γλώσσες και δεν σταμάτησα ποτέ να τις μαθαίνω. Πες μας λίγο, πώς ξεκίνησε αυτός ο ερωτάς σου με τις γλώσσες, έτσι για να δούμε αν το διακρίνουμε σε κανένα παιδί, σε κανένα ξαδερφάκι μας, ένα ψάκι μας, να πούμε «Α, το παιδί αυτό έχει τάση, μπορεί, ναι. Βοηθήστε το». Η μητέρα μου μιλά ελληνικά γιατί η γιαγιά μου ήταν Ελληνίδα και όταν ήμουν εγώ παιδί, η μητέρα μου πάντα προσπαθούσε πάρα πολύ να μου μάθει γλώσσα, αλλά εγώ δεν ήθελα, δεν ενδιαφέρθηκα καθόλου. Γιατί ζούσαμε εδώ στο Λονδίνο, όλοι μιλούσαν αγγλικά και δεν υπήρχε σημασία για μένα. Αλλά μία μέρα όταν ήμουν 6 χρονών πήγαμε Ελλάδα για όλο το καλοκαίρι και εκεί ήμουν εντελώς απομονωμένος και δεν ήξερα κανέναν και δεν μπορούσα να μιλάω με κανέναν. Οπότε κατάλαβα για πρώτη φορά ότι τα ελληνικά ήταν πολύ σημαντικά και έπρεπε να τα μάθω για να έχω παρέα βασικά. Και από εκεί ξεκίνησε. Και κατάλαβα ότι οι γλώσσες είναι ένας τρόπος να γνωρίσεις κόσμο σε άλλες χώρες με τον οποίο μπορεί να μην μοιράζεσαι γλώσσα. Και να μην σε περιορίζει ή να σε καθορίζει η μητρική σου γλώσσα. Σε αυτή την τόσο μικρή ηλικία έμαθες και άλλες ξένες γλώσσες ή μεγάλωσες και άρχισες να ασχολείσαι? Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα έχει τουρίστες από όλο τον κόσμο. Οπότε ήμασταν στο Λεωνίδιο στην Αρκαδία και εκεί φυσικά μιλούσε πολλά ελληνικά. Αλλά είχε και Γερμανούς, είχε και Ολλανδούς, είχε και Γάλλους. Οπότε Γάλλους, οπότε υπήρχαν άλλες γλώσσες εκεί. Και ξεκίνησα να μάθω και λίγο γερμανικά και τότε τα ξεκινήσαμε στο σχολείο. Και γενικά στο Λονδίνο έχουμε πολλές γλώσσες και μεγαλώνοντας εδώ, κάθε μέρα άκουγα διαφορετικές γλώσσες και είπα θέλω να πω στο λεωφορείο και να μπορέσω να καταλάβω αυτό που λέει ο κόσμος γύρω μου. Άλεξ, σε τι γλώσσα σκέφτεσαι? Εξαρτάται από σε τι γλώσσα μιλάω. Όταν μιλάω αγγλικά, που είναι η μητρική μου γλώσσα, σκέφτομαι στα αγγλικά. Αλλά όταν μιλάω ελληνικά, σκέφτομαι στα ελληνικά. Το θέμα είναι να μην μεταφράζεις καθώς μιλάς. Να προσπαθείς να σκέφτεσαι στη γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιήσεις εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Γράφεις τις ξένες γλώσσες, τις άλλες γλώσσες πλην της μητρικής και βάζουμε και τα ελληνικά μέσα. Όσο καλά τις μιλάς? Εξαρτάται από τη γλώσσα. Το πρόβλημα που έχω εγώ με τα ελληνικά είναι ότι δεν πήγα ελληνικό σχολείο, δηλαδή μου λείπει μεγάλο λεξιλογία να μπορέσω να γράψω, γιατί είναι δύσκολη γλώσσα τα ελληνικά. Αλλά προσπαθώ, αυτό τώρα είναι αυτό που κάνω. Προσπαθώ να διαβάζω, να μάθω περισσότερα και να φτάσω μία μέρα στο επίπεδο με τα ελληνικά μου που εγώ αισθάνομαι ότι πρέπει να είναι. Μία γλώσσα. Να ρωτήσω, ποια γλώσσα από όσες ξέρεις σε δυσκόλεψε περισσότερο? Οι πιο δύσκολες γλώσσες ήταν τα ρώσικα και τα ουγγρικά. Τα ρώσικα τα έμαθα στο πανεπιστήμιο και πήγα να ζήσω στη Ρωσία επίσης, που μου βοήθησε πάρα πολύ. Τα ουγγρικά όμως ήταν εντελώς διαφορετική γλώσσα, δεν έχει καμία σχέση με καμία άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα. Δηλαδή, δεν ξέρεις από πού να ξεκινάς. Έπρεπε να πάω στη Βουδαπέστη να ζήσω εκεί και να μιλάω με τον κόσμο με το ζόρι. Και τότε σιγά σιγά ξεκίνησα να μιλάω και να ψευδοκαταλαβαίνω. Επειδή έκανε μια ερώτηση πριν η Ελένη και με ενδιαφέρει πολύ, το έχεις ψάξει το θέμα της ικανότητάς σου, του ταλέντου σου να μαθαίνεις ξένες γλώσσες? Είναι μια ικανότητα συνδυασμών μαθηματική? Είναι μαθηματικό το μυαλό που πρέπει να έχει κανείς? Μαθαίνεις ένα μοτίβο δηλαδή και μετά τον προσαρμόζεις? Ναι, είναι σαν να πλικάρεις, σαν να εφαρμόζεις κάτι σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Εγώ πιστεύω ότι το να μαθαίνεις ξένες γλώσσες είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Το θέμα είναι ότι ο σημερινός άνθρωπος δεν έχει ανάγκη πολλές διαφορετικές γλώσσες, οπότε δεν τις μαθαίνει. Αλλά υπάρχουν πολλές κοινότητες στον κόσμο, δηλαδή στην Αφρική, στην Ινδία, στη Λατινοαμερική, στην Ασία, όπου χρειάζεσαι ουσιαστικά πολλές γλώσσες. Και είναι πολύ κανονικό, είναι πολύ φυσιολογικό λοιπόν να έχεις κάποιον που μιλάει από τις 5 γλώσσες, χωρίς να θεωρηθεί ότι είναι ένα ταλέντο, ότι είναι κάτι φαινόμενο, εξαιρετικό. Ξέρεις κάποιον να μιλάει πιο πολλές γλώσσες από σένα? Έχεις γνωρίσει κάποιον που να μιλάει πιο πολλές γλώσσες και από σένα? Φυσικά, φυσικά. Σε ποια γλώσσα μιλάτε? Υπάρχει ένας Έλληνας, ο Γιάννης Οικονόμος, που μιλάει 30-40 γλώσσες. Υπάρχουν και άλλοι, οπότε δεν είναι... Υπάρχουν και άλλοι που έχουν κάνει αυτό που κάνω εγώ. Αλέξ, κινέζικα, ιαπωνικά, τέτοιες γλώσσες ασιατικές από εκεί, που θεωρητικά για μας είναι πιο δύσκολες. Μιλάς?
Εγώ δυστυχώς δεν μιλάω αυτές τις γλώσσες. Ξέρω μερικές λέξεις και μπορώ σε συγκεκριμένες καταστάσεις να εκφράζομαι. Ναι. Αλλά εγώ έχω συγκεντρωθεί στις ευρωπαϊκές γλώσσες, γιατί είναι οι γλώσσες που είναι εδώ δίπλα μου και που έχω την ευκαιρία να πάω εκεί πέρα και να τις μιλάω. Αλλά μία μέρα, όταν μπορέσω να ταξιδέψω στην Κίνα, στη Ιαπωνία, θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω και εκείνες τις γλώσσες. Μάλιστα. Άλεξ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδωσες αυτό το χρόνο. Φαντάζομαι είναι ώρα εργασίας σου, μάλλον, αφού είναι και πρωί. Χαρήκαμε πολύ που τα είπαμε και που σε γνωρίσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Δεν ξέρω αν στις 15 γλώσσες υπολογίζουμε και τα τσακώνικα που ξέρει, που είναι μια διάλεκτος που μιλάνε, λέει, 300 άνθρωποι μόνο στο λεωφορείο. Είναι μικρές οι κόρες μου, αλλιώς σας άφηνε το τηλέφωνό του. Είναι πολύ βοηθητικός που μιλάει τόσες γλώσσες, ειλικρινά. Λοιπόν, αλλαγή. Πάμε λίγο να μάθουμε τα νέα του καιρού. Θα μιλήσουμε με τη Χριστίνα Ρίγου, τη μετεωρολόγο μας εδώ στο Μέγκα. Καλησπέρα, Χριστίνα μου. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Για πες μας λίγο για την αλλαγή του καιρού και κυρίως ξεκίνησέ μας από εδώ στην Αττική. Θα δούμε πράγματι αλλαγή καιρού ή απλά θα πέφτει η θερμοκρασία? Η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Αττική δεν θα επηρεαστούμε τόσο πολύ από την κακοκαιρία αυτή, ούτε η θερμοκρασία γενικά θα πέσει όλη τη χώρα, καθώς θα πνέουν νοτιάδες. Οπότε αυτό θα κρατήσει λίγο τη θερμοκρασία σε καλά επίπεδα, δηλαδή θα δούμε και 28 κάτω στην Κρήτη. Όμως μπορούμε να πούμε ότι είναι η πρώτη σοβαρή φθινοπορεινή κακοκαιρία η οποία έρχεται από τα δυτικά. Ήδη έχει δημιουργήσει από χτες το βράδυ αρκετά προβλήματα στο μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Ελλάδας και στην Κέρκυρα. Εκεί σημειώνονται τα πιο μεγάλα προβλήματα με πλημμυρικά φαινόμενα. Η κατάσταση αυτή δυστυχώς θα συνεχιστεί, όπως βλέπουμε και στον χάρτη, τις επόμενες ώρες. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν, δηλαδή μέχρι και το μεσημέρι απόγευμα σήμερα, στο μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Ελλάδας, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, στα νησιά του Νοτίου Ιωνίου και στη Δυτική Μακεδονία. Εδώ λοιπόν οι ισχυρές βροχές που σημειώνονται από σήμερα το πρωί, από χτες το βράδυ καλύτερα, θα συνεχιστούν μέχρι και το βράδυ. Αυτό σημαίνει ότι ο βαθμός επικινδυνότητας αυξάνεται, τα φαινόμενα θα είναι έντονα, θα έχουν διάρκεια, μεγάλη προσοχή, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα, διότι πνέουν και θυελλώδεις νοτιάδες που φτάνουν αυτή την ώρα ακόμα τα 8 με 9 μποφόρ. Σε πρώτη φάση, λοιπόν, η κατάσταση θα επηρεάσει αυτές τις περιοχές. Αύριο ο καιρός θα είναι άστατος σε όλη τη χώρα. Θα είναι λίγο όμως πιο διάσπαρτα τα φαινόμενα, δηλαδή θα έχουμε και βροχές ισχυρές στα δυτικά, στα κεντρικά και βόρεια, με ένα πέρασμα το πρωί και από την Αττική, μέχρι και το μεσημέρι, δηλαδή θα βρέχει κατά διαστήματα. Όμως θα έχει και ανοίγματα ο καιρός. Δηλαδή φαίνεται αύριο, θα μπορούσα να πω από το απόγευμα, κάπως να βελτιώνεται η κατάσταση. Όμως θα ήθελα να τονίσω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι αρκετά βροχερό. Δηλαδή περιμένουμε να συνεχιστούν οι βροχές και οι καταιγίδες τουλάχιστον μέχρι και την Δευτέρα-Τρίτη, τουλάχιστον στα δυτικά. Οπότε αν τώρα έχουν δημιουργηθεί προβλήματα σε λίγες ώρες στις κακοκαιρίες, φαντάζεστε τι θα γίνει μέχρι την Δευτέρα-Τρίτη. Θέλει λίγο προσοχή στις άσκοπες μετακινήσεις, τουλάχιστον στα νησιά του Ιωνίου και στη Δυτική Ελλάδα. Είναι η πρώτη φθινοπορεινή κακοκαιρία. Ελπίζουμε ότι θα περάσει. Χριστίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό και απόγευμα. Καλό μεσημέρι. Για να δούμε λοιπόν πώς θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες. Παπλωματάκι. Εγώ σήμερα πάντως είπα δεν μπορώ πια το βράδυ, αρχίζω να κρυώνω. Που θεωρώ ότι ζεσταίνομαι συνέχεια, αλλά. Θα φορέσω πιτζαμούλα. Είναι η πρώτη φορά που λέω κρυώνω πια. Δεν μπορώ. Το ψήμα. Σατά. Με το εικόσιμο. Το εικόσιμο το αυτό που έχω είναι πολύ καλό. Έχεις το ίδιο για το κούπερ. Έχω το ίδιο το κούπερ και έχω και παντόφλες σε ζωάκια. Για να κλείνουν όλο το πόδι, για λειτουργικούς λόγους. Το κουκαρέ. Γι' αυτό και εγώ δεν θα σας ζευγαρώσω ποτέ. Όποτε στα Χριστούγεννα. Στα Χριστούγεννα θα έρθω σπίτι, σας το ξέρετε. Ερωτικός με τα ζωάκια στα πόδια, πολύ ωραία. Πολύ καλό. Λοιπόν, Ελένη. Θέλω να σου συστήσω μια φοβερή περίπτωση. Την περίπτωση της Μαρίνας Γραμματικοπούλου. Μία κοπέλα, η οποία πριν από αρκετά χρόνια, στα 21 της, από μία λάθος σχέση που είχε τότε, ένα νεανικό έρωτα που δεν πήγε καλά, οδηγήθηκε στη φυλακή ενώ ήταν αθώα. Έμεινε μέσα 3,5 χρόνια και αφού αποφυλακίστηκε, αποδείχθηκε αθωότητά της. Γιατί είναι εξαιρετική όμως η περίπτωσή της? Γιατί αυτό ήταν ένα κορίτσι το οποίο παράτησε το σχολείο στην τρίτη γυμνασίου, ενώ το λάτρευε. Όπως λέει η ίδια, ήταν το καταφύγιό της και έπρεπε για οικογενειακούς λόγους να σταματήσει. Και όταν έμαθε ότι θα μείνει στη φυλακή για όλο αυτόν τον καιρό, το ξανάπιασε. Και όχι μόνο το ξανάπιασε, αλλά αποφύτησε και σπούδασε νομική και τώρα είναι δικηγόρος, μαμά και σύντροφος. Πάμε να τη δούμε. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Πριν από κάποια χρόνια έβλεπα την πόρτα της φυλακής να κλείνει και εγώ να μένω με πίσω
με δάκρυα στα μάτια, να διαβάζουμε το φως του καντιλιού μέσα στο κελί και να προσεύχομαι. Τώρα είμαι πολύ ευτυχισμένη, είμαι πολύ χαρούμενη, είμαι δικηγόρος, είμαι μητέρα, είμαι σύζυγος. Το σχολείο ήταν πάντοτε το καταφύγιό μου, από μικρό παιδί. Κάτι που μου έλειπε από τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Ενώ ήμουν πολύ καλή μαθήτρια, αναγκάστηκα να εγκαταλείψω το σχολείο για οικογενειακούς λόγους. Δηλαδή, η μητέρα μου ήταν πολύ άρρωστη, ήταν στο ψυχιατρίο, έπρεπε να δουλεύουμε. Στα 21 μου γνώρισα έναν άντρα, ο οποίος μου παρουσιάστηκε σαν άλλος από αυτό που ήταν. Η ενασχόλησή του ήταν η διακίνηση ναρκωτικών. Όπως πηγαίναμε για να μπούμε μέσα στο σπίτι, στην πολυκατοικία, πλησιάζαμε την πολυκατοικία, 10 άτομα μας περικύκλωσαν με όπλα για να μας συλλάβουν. Και ξαφνικά, όπως σηκώνομαι, έλειπε ο φίλος μου. Βρίσκουν ναρκωτικές ουσίες στον ακάλυπτο και έχουν μόνο εμένα. Περνάνε οι μέρες, τελικά οδηγούμε στον ανακριτή και από τον ανακριτή στον κορυδαλό. Το πρώτο δικαστήριο μου έδωσαν ποινή 8 χρόνια. Όταν όμως πήρα αυτή την ποινή, κατάλαβα ότι πρέπει να συνεχίσω το σχολείο. Τελείωσα την πρώτη ηλικίου μέσα στη φυλακή, έδωσα εξετάσεις με χειροπέδες, με συνοδεία. Εξέτησα όλη την ποινή μου, η οποία αντιστοιχεί σε 3,5 χρόνια. Και αφού αποφυλακίστηκα και τελείωσα την τρίτη ηλικίου πια, τότε αθώθηκα. Αυτό το κουβαλάς μέσα σου. Είναι αυτές οι νύχτες που θα δεις τον εφιάλτη και όσο και να πολεμάς να βγεις στο φως, και πάντα θα πολεμάω για να είμαι στη φωτεινή πλευρά της ζωής, πάντα θα υπάρχει αυτή η σκοτεινή γωνιά, γιατί το σώμα σου και η ψυχή σου το θυμάται αυτά. Αποζημιώθηκες ποτέ? Αποζημιώθηκα με ένα χρηματικό ποσό. Ήταν μια δικαίωση και ήταν μια, ας το πούμε, υποτροφία για να τελειώσω τη νομική. Είχα ένα σύνδρομο ότι ό,τι καλό μου συνέβαινε, σκεφτόμουν όλα αυτά τα κορίτσια που υποφέρουν πίσω και ένιωθα ότι τους χρωστάω, ότι κάπως πρέπει να τις βοηθήσω. Έκανα μεταπτυχιακό και πήγα στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, στη Σουηδία. Όταν γνώρισα τον άντρα μου, είπα ότι μπήκε ο ήλιος στη ζωή μου. Πραγματικά, του οφείλω μεγάλο ευχαριστώ, γιατί γέμισε τη ζωή μου με όμορφες εικόνες. Έγινα και μανούλα και ξέχασα όλα τα υπόλοιπα. Ό,τι πέρασα, ό,τι έζησα, όλα αυτά τα τραύματα και τα βάσανα, είναι τόσο μεγάλη απόσταση που έχω διανύσει και είναι τόσο ωραία αυτά που έχω κάνει στη ζωή μου. Τι σε έκανε να μην χαθείς στη μαύρη τρύπα? Καταρχάς, είπα ένα μεγάλο όχι. Έβλεπα το μέλλον που προδιαγράφεται για μένα και είπα όχι, δεν το θέλω αυτό για μένα. Δεν θέλω να καταλήξω σε μια ζωή που δεν διάλεξα. Αποφάσισα να πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου. Αποφάσισα να πάρω την ευθύνη της ζωής μου στα χέρια μου. Είπα όχι, δεν θα πω «Α, φταίει η μητέρα μου, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, φταίει το σύστημα». Όχι, φταίω εγώ. Από εδώ και πέρα θα αποφασίσω για τη ζωή μου και θα τη φτιάξω έτσι όπως θέλω εγώ. Το πιο σημαντικό μήνυμα μας τώρα στο τέλος, έτσι, για το κομμάτι των ευθυνών. Να μην ψάχνουμε τις ευθύνες στους άλλους. Και επίσης να σου πω, λένε ότι στην Αμερική τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αποφυλακιστεί 3.000 άνθρωποι λόγω λάθος καταδίκης. Δεν είναι μικρό το νούμερο? Φοβερό. Όχι, δεν είναι καθόλου μικρό και δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για τον ίδιο, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη πλευρά. Γιατί. Να,
Βλέπετε, τελικά καμιά φορά λέμε, βλέπουμε ταινίες και λέμε αυτά μόνο στις ταινίες συμβαίνουν. Αποκλείεται να συμβούν στον περίγυρό μας. Mm-hmm. Δεν θα πω στον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά τελικά όλα μπορούν να συμβούν. Ναι. Και δεν υπάρχει αποζημίωση για αυτά τα χρόνια που θα χάσεις. Ηθική εννοείς, έτσι. Ηθική, ναι, ή οικονομική, ναι, αλλά ναι. Σκεφτόμουν όση ώρα την έβλεπα, αν υπάρχει μια αποζημίωση, είναι το ότι αν δεν της είχε τύχει αυτό. Μπορεί να μην είχε φέρει τη ζωή της τούμπα. Ποτέ δεν ξέρεις. Είναι αυτό που λες ότι αν δεν πάρω αυτό το δρόμο, δεν ξέρω τι θα έχει ο άλλος. Γιατί όμως να πρέπει να συμβεί αυτό, δεν είναι... λέω ότι θα πρέπει να συμβεί, ναι, αυτό, αλλά δεν ξέρεις αν ποτέ θα είχε κινητοποιηθεί να ξαναπιάσει το σχολείο, ναι, που το λάτρευε. Και ανάποδα. Θα μπορούσε, επειδή ακριβώς βρέθηκε εκεί, να τα έχει αφήσει όλα και έτσι, να έχει βρεθεί κάπου, ναι, ναι, αλλού. Εννοείται. Σίγουρα. Εννοείται. Και να καταρχήν στιγμή, παραλίγο να βρεθεί λίγο τελείως αλλού από την αρχή, πριν συλληφθεί και καταδικαστεί. Αυτό που βρίσκω εξαιρετικά. Σημαντικό στην περίπτωσή της είναι ότι δεν υπήρχε κάποιος απ' έξω για να φροντίσει και να βοηθήσει το λάθος, το νομικό κενό ή τη δικαστική πλάνη. Και έτσι ξεκίνησε. Μόνη της το έκανε. Και να σπουδάσει και νομική μέσα στη φυλακή, άρχισε να διαβάζει, γιατί σου λέει μισό λεπτό, εγώ είμαι αθώα. Πρέπει να το αποδείξω. Πρέπει να βρω τους τρόπους μέσα από το νομικό σύστημα να το αποδείξω. Καταρχήν οι περισσότεροι άνθρωποι που μπαίνουν φυλακή λένε ότι είναι αθώοι. Γι' αυτό έχουν περάσει μια δίκη και έχουν κριθεί. Το ποιος είναι πραγματικά αθώος ή όχι, μένει να αποδειχτεί. Φαντάσου τώρα ένας άνθρωπος που όντως είναι αθώος, που δεν έχει απ' έξω ένα μικρό σύστημα, μια κοινότητα που την στηρίζει. Ηλικία, σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία. Είσαι ο ίδιος άπειρος, δεν είσαι όριμος, δεν έχεις δυνάμεις όσες μπορεί, έτσι, να έχεις αργότερα. Δεν έχεις εφόδια θεωρητικά, φυσικά, διότι έχει φύγει από την τρίτη γυμνασίου, άρα δεν έχει και ένα έλλειμμα εκεί. Σου συμβαίνει αυτό και τα βάζει με τη ζωή, με την κοινωνία, ναι, με το σύστημα. Σίγουρα, αλλά... μπορείς δηλαδή άνετα να πας απέναντι. Είδες όμως τι είπε, ότι δεν έριξα την ευθύνη σε κανέναν. Μόνο σε μένα, γιατί μπορώ να κάνω αυτό. Λες ένα μικρό ψέμα, διότι είναι ψέμα. Φταίνε πάρα πολλοί άνθρωποι, φταίει ένα σύστημα. Φταίς και εσύ, αλλά λες όχι, δεν το ρίχνω εκεί, έτσι, φταίω εγώ και επιλέγεις, μόνο, δηλαδή ευθύνομαι εγώ, για να μπορέσω να πατήσω και να συνεχίσω σε οτιδήποτε με ενδιαφέρει. Δεν σας έμεινε όμως και το άλλο που είπε, ότι πολλές φορές, μας τα έλεγε και την βλέπαμε δακρυσμένη, ότι αυτά που έζησα, ναι, δεν είναι ότι εξαφανίστηκαν, υπάρχουν μέσα μου και βγαίνουνε. Έρχονται και φεύγουν, ναι, με το αντίθετο, δηλαδή με μια ολόκληρη κοινότητα να φροντίζει και να υποστηρίζει έναν άνθρωπο, το είδα πέρσι σε ένα ντοκιμαντέρ αμερικανικό, το Time, που παραλίγο να πάρει το Όσκαρ, που είναι ακριβώς μια καταδίκη που ήταν τελείως λάθος και μια ολόκληρη οικογένεια, μια γυναίκα προσπάθησε 30 χρόνια να βγάλει τον άντρα της από τη φυλακή. Και τελικά? Και τελικά τα κατάφερε και είναι όλη η πορεία και όλη τους η ζωή μέσα από ερασιτεχνικές ταινιούλες, έτσι όπως μας τη δείχνει η ντοκιμαντέρ. Καταπληκτικό πράγμα και εντάξει, δεν ξέρεις τον άνθρωπο. Πάνε να συγκινήσει με την περίπτωση. Μα το συζητάς. Όλοι τα ίδια αισθανόμαστε. Λοιπόν, κάνουμε αλλαγή. Πάμε εξωτερικό. Πάμε εδώ να γνωρίσουμε μια κυρία που έκανε μια τεράστια, από ό,τι φαίνεται, απάτη. Σε μια πολύ ένοχη κυρία, η οποία έκανε μια τεράστια, όπως αποδείχθηκε, απάτη δισεκατομμυρίων και κατάφερε με ουσιαστικά μια εφεύρεση, μια ιδέα που είχε, το Θεράνος, που βλέπετε κρατάει αυτό το φιαλίδιο αίμα, γιατί ουσιαστικά τι ήταν, εν ολίγη θα σας πω, θα τα δείτε και στο θέμα που ακολουθεί, με ένα μικρό τσίμπημα στο δάχτυλο, μπορούσε να ερευνήσει αν υπάρχει ασθένεια στους ανθρώπους παραπάνω, λοιπόν, από 200 αρρώστιες. Μη σας φαίνεται τόσο απλό. Σκεφτείτε ότι αυτή έγινε η νούμερο ένα γυναίκα δισεκατομμυριούχος, αυτοδημιούργητη. Έτσι. Για να γίνει αυτό, και δεν είναι ότι απλά παρασύρθηκαν και καμιά δεκαριά. Όχι. Την είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο. Και πότε ξεκίνησε, sorry, Λιάννα, 19 χρονών το 2003 κατάφερε να μαζέψει ένα τεράστιο φαντ από αυτούς που την πίστεψαν. Και θα δείτε και τα εξώφυλλα τα οποία γράφουν οι θηλυκοί Steve Jobs. Όπου δηλαδή, τι γίνεται σήμερα με τη θηλυκή Steve Jobs. Σήμερα σιγά σιγά άρχισαν άνθρωποι να κάνουν καταγγελίες, γυναίκες οι οποίες θεωρούσαν ότι είχε το σύστημα αυτό βρει ότι είναι σε εγκυμοσύνη, σε ενδιαφέρουσα, δεν ήταν. Ένας κύριος ο οποίος είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη, δεν είχε τίποτα, ήταν υγιέστατος. Σιγά-σιγά όλο ένα και περισσότερες περιπτώσεις έβγαιναν στο φως και η γυναίκα αυτή οδηγήθηκε στα δικαστήρια φυσικά και έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Άντησε στην ερώτησή σου. Είναι σε μια θηλυκή ζωή. Steve Jobs είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση από το Steve Jobs, ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Και επειδή την συγγνώμη που σε κόβω, Θοδωρή, επειδή την αποκαλούσαν Steve Jobs, φρόντιζε για να μην, λέει, στεναχωρήσει, λέει, τα έντυπα να ντύνεται με μαύρο ζιβάγκο. Όπως ντύνεται αυτή. Φοβερή. Λοιπόν, να δούμε το θέμα. Ναι, να το δούμε. Η Elizabeth Holmes έδωσε τη μεγαλύτερη υπόσχεση από όλες, ότι θα έσωζε εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Με την startup Theranos που θα έφερνε επανάσταση στην υγειονομική περίθαλψη.
Κάποιοι από τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη αγόρασαν το όνειρο. Η Θέρανος έφτασε να αξίζει 9 δισεκατομμύρια δολάρια και η Χόλμς έγινε η πρώτη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος στο Silicon Valley. Σήμερα βρίσκεται ενώπιον του Αμερικανικού Δικαστηρίου και κινδυνεύει να μπει για 20 χρόνια στη φυλακή. Γιατί στον κλάδο της υγείας, η Θέρανος ήταν τελικά η μεγαλύτερη απάτη που έγινε ποτέ. You founded this company 12 years ago, right? Yeah. Tell them how old you were. I was 19. Μικρή ήθελε να γίνει γιατρός. Είχε όμως μια αποστροφή σε βελόνες και γι' αυτό επέλεξε τη σχολή μηχανικών στο Στάνφορντ. Στα 19 της παράτησε το πανεπιστήμιο για να ιδρύσει την Θέρανος. This is what happens when you work to change things and first they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. Η γυναίκα που προσπαθούσε να μοιάσει στο Steve Jobs θα άλλαζε τον κόσμο με ένα μηχάνημα, το οποίο θα πραγματοποιούσε εκατοντάδες ιατρικές εξετάσεις απλά με μερικές σταγόνες αίματος από το δάχτυλο. Τέρμα οι κολλημένες βελόνες στο μπράτσο, τέρμα τα ακριβά διαγνωστικά κέντρα. Όλος ο κόσμος θα μπορούσε να εξετάζεται για 240 αρρώσιες στο φαρμακείο ή στο σούπερ μάρκετ και να προλαβαίνει ασθένειες όπως ο καρκίνος. Η Elizabeth Holmes και το δεξί της χέρι, ο επικεφαλής της Θέρανος και ερωτικός της σύντροφος Ραμέ Σάνι Μπαλουάνι κατάφεραν να ζήσουν το όνειρο για χρόνια. Και οι επενδυτές υποκλήθηκαν, με πασίγνωσες προσωπικότητες όπως ο Ρούμπερτ Μέρντοχ και η οικογένεια της αλυσίδας Walmart να επενδύουν αμύθιτα ποσά στη Θέρανος. Το 2015 ήρθε η αρχή του τέλους με τα ερευνητικά ρεπορτάζ ενός βραβευμένου με Πούλιτζερ δημοσιογράφου στη Wall Street Journal. Το τσουνάμι εξελίξεων που ακολούθησε, με πρώην υπαλλήλους να σπάνε τη σιωπή τους, έφερε στο φως την αλήθεια. Η πολυβραβευμένη σωτήρια συσκευή της Θέρανος δεν δούλευε. Δεν μπορούσε ποτέ να πραγματοποιήσει τόσες εξετάσεις. Ήταν μια απάτη. Οι επενδυτές είχαν πέσει θύματα κοροϊδίας, το ίδιο και πολλοί κόσμος. Μια γυναίκα πήρε λάθος αποτελέσματα εγκυμοσύνης. Ένας άντρας αποδείχτηκε, ενώ του είχαν ανακοινώσει πως είχε καρκίνο του προστάτη, ότι τελικά ήταν υγιέστατος. Και η λίστα συνεχίζεται. Σήμερα ο έκτοτος άγγελος της Silicon Valley, που στο μεσοδιάστημα παντρεύτηκε έναν κληρονόμο μιας δυναστείας και απέκτησε παιδί μαζί του το φετινό καλοκαίρι, συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι δεν έβλαψε σκόπιμα κανέναν. Η Χόλμς κατηγορεί τον πρώην σύντροφό της, που επίσης δικάζεται και εκπροσωπεί όσο καμία άλλη την κουλτούρα «Fake it until you make it». Η συνέχεια στα δικαστήρια. Δεν μπορώ να το διανοηθώ πώς είναι να εξαπατάς τόσο πολύ κόσμο. Ο Γιάννης να μας πει. Δεν μπορώ. Τι εννοείς ότι εγώ εξαπατώ κόσμο. Όχι πουλάκι μου, επειδή εσύ παρακολουθείς γενικώς την ειδησιογραφία γενικότερα. Ελλάδα, εξωτερικό, παντού. Μπορεί να έχεις μια περισσότερη εικόνα. Οι εξαπατήσεις είναι... Πόσο εύκολα μπορεί κανείς να εξαπατηθεί. Νομίζω ότι έχουμε δει πολλά. Πόσο πολύ εξαπατήθηκαν, συγγνώμη. Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις, αλλά επειδή σας ακούω προηγουμένως για την περίπτωση που συζητούσατε για την κοπέλα η οποία φυλακίστηκε και αθώθηκε. Αυτή είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος, δηλαδή αυτή που εξαπατήθηκαν από το σύστημα δικαιοσύνης. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση γιατί έχουμε τουλάχιστον 6 χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι φυλακίστηκαν για πολλά χρόνια, ίσως και κάποια δεκαετία, και μετά το σύστημα τους είπε: Παιδιά, είστε αθώοι. Λάθος. Λάθος. Και προηγουμένως άκουγα μάλιστα για μια αποζημίωση που πήρε η κοπέλα αυτή, αλλά δεν ξέρω αν επαρκεί για να μπορεί κανείς να πει ότι μπορείς να ξανακερδίσεις τα χρόνια τα οποία έχεις χάσει και το στίγμα το οποίο σου κουβαλάει. Δεν είναι μόνο τα χρόνια, είναι και αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Αυτό. Και φεύγει εύκολα, φεύγει. Έχεις πάρει μέσα στην φυλακή. Το σοφρονισμό, δηλαδή είναι σαν να σου έδωσε η κοινωνία ένα φάρμακο και τελικά σου είπε δεν ήσουν άρρωστη. Τσάπα το πήρες το φάρμακο. Ναι, τη ζημιά όμως την έχεις πάθει. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για δικαστήρια, να πάμε σήμερα στη δικαιοσύνη ξανά, στην τέταρτη δικάσιμο σε ό,τι αφορά το δικαστήριο με το Βιτριόλι. Σήμερα λοιπόν η κατηγορούμενη, η Έφη Κακαράτζουλα, δεν ήταν παρούσα. Ήταν μόνο παρούσα η Ανίτα Ναθαναήλ, γνωστή σε όλους μας ηθοποιός, η οποία μάλιστα παραβρέθηκε στο πλευρό της Ιωάννας και μίλησε με πολύ θερμά λόγια, γιατί είπε ότι εγώ βρέθηκα κοντά της, με συγκίνησαν όλα αυτά τα οποία πέρασε αυτή η κοπέλα και θέλησα να σταθώ δίπλα της. Ένας άνθρωπος ο οποίος χρειάζεται πολύ μεγάλη βοήθεια, είμαι εκεί για να τον βοηθήσω και μάλιστα προσπαθώ λέει, να την τονώσω. Αυτό δείχνει ακριβώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ιωάννα. Είναι λοιπόν
υποκατάρρευση κυριολεκτικά. Μάλιστα είπε ότι πολλές φορές έχει πει, λέει, να δώσει τέλος στη ζωή της. Οπότε αποκαλύπτεται ένα ψυχολογικό προφίλ της κοπέλας αυτής, η οποία βρίσκεται ένα βήμα πριν την αυτοκτονία. Αυτό έρχεται να το επιβεβαιώσει βέβαια και ο ψυχίατρος ο οποίος μίλησε σήμερα και είπε χαρακτηριστικά ότι δεν έχει ξαναδεί τέτοια περίπτωση ανθρώπου. Έχει δει ανθρώπους χωρίς χέρι, χωρίς πόδι, χωρίς σάλπιγγα, αλλά ποτέ άνθρωπο χωρίς πρόσωπο. Συγκλονίστηκε, λέει, από την εικόνα την οποία είδε στην Ιωάννα και μάλιστα λέει ότι είναι καθήκον μου να κρατήσω την Ιωάννα στη ζωή. Γιατί έχει υποστεί ένα τόσο σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα, μια ψυχολογική διαταραχή, η οποία δεν μπορεί να ξεπεραστεί με τα συνήθη ψυχιατρικά μέσα που χρησιμοποιούν και μάλιστα χρησιμοποιούν και φάρμακα. Και το άλλο... λίγο, τι, με αυτή την ιστορία τώρα, ολοκληρώθηκε σήμερα η δίκη, όμως συνεχίζεται την ερχόμενη εβδομάδα. Συνεχίζεται λοιπόν 14 του μήνα, είναι η επόμενη Πέμπτη, οπότε και θα έχουμε την απολογία της κατηγορούμενης. Θα την καλέσει λοιπόν το δικαστήριο. Σήμερα απλά είχαμε την ολοκλήρωση των καταθέσεων των μαρτύρων και βεβαίως αναγνώστηκαν και κάποια δικαστικά έγγραφα. Άρα λοιπόν την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απολογία της κατηγορουμένης. Συγγνώμη, επειδή δεν τα ξέρω. Όταν λέμε δίνει μια απολογία η κατηγορούμενη, είναι τη ρωτάνε και οι δύο πλευρές ή μόνη της λέει αυτά που πρέπει να πει. Όχι. Ή απλά τη ρωτάει ο εισαγγελέας. Δεν ξέρω πώς γίνεται, γι' αυτό σε ρωτάω. Η απολογία έχει να κάνει με δύο σκέλη. Προφανώς λες αυτά τα οποία έχεις να πεις μόνος. Mm. Μετά βεβαίως δέχεσαι ερωτήματα. Ο εισαγγελέας, η έδρα, ο πάρεδρος ή η πάρεδρος θα σε ρωτήσουν πράγματα τα οποία χρειάζονται για να διαλευκάνουν την υπόθεση αυτή. Βέβαια, πριν φτάσουμε εκεί, υπάρχει ένα ζητούμενο με δύο άτομα τα οποία φέρονται να είναι φίλοι της κατηγορουμένης και για τους οποίους οι δικηγόροι της Ιωάννας έχουν ζητήσει να παραστούν ως μάρτυρες. Mm. Είναι ο 36χρονος, ο οποίος στο παρελθόν βγήκε ο δικηγόρος του και είπε ότι η ίδια κατηγορούμενη του ζητούσε βοήθεια ώστε να παρακολουθεί την Ιωάννα στο διάστημα του 1,5 χρόνου, αλλά και να τη βοηθήσει να προμηθευτεί αυτό το καυστικό υγρό. Εάν λοιπόν τα πρόσωπα αυτά κληθούν ως μάρτυρες, τότε εκεί τα πράγματα θα αλλάξουν. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα γίνει ακόμα αυτό. Αλλάξουν, εννοείς βαραίνουν ακόμα περισσότερο για την κατηγορούμενη, σωστά. Προφανώς. Υπάρχει βέβαια ένα δικαστικό κόλλημα εκεί, γιατί ο εισαγγελέας λέει ότι εάν καταθέσουν αυτοί οι μάρτυρες, τότε ενδεχομένως και προκύψουν βεβαίως κάποια στοιχεία εναντίον τους, τότε πάμε σε μια νέα δίκη όπου μπορούμε να μιλήσουμε πλέον για συμμετοχή ή για συνεργούς. Mm. Όλα αυτά θα έχουν σίγουρα επιπτώσεις στο πώς ακριβώς θα χαρακτηριστεί η μαρτυρία τους. Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε την άλλη εβδομάδα να τα πούμε. Πάμε τώρα στο θέμα σου που έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, Αφροαμερικανή ψυχολόγος έγινε βασίλισσα. Πού? Στο Κονγκό. Λοιπόν. Ωραία. Κρατηθείτε. Ντιάμπι, Καμπατοσουίλα, Τσιόγιο, Μουάτα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το όνομά της. Μέχρι να το πω, μπερδεύτηκα λίγο. Δεν μπορούσα ακριβώς να καταλάβω τι ακριβώς σημαίνει. Είναι λοιπόν η βασίλισσα, η οποία προκύπτει από μία ψυχολόγο στη Φλόριντα. Ξαφνικά αυτή η γυναίκα χώρισε και ήθελε να επιστρέψει να γνωρίσει τη χώρα της, την πατριδογονική της, συγγνώμη, γη, και πήγε στο Κονγκό, σε ένα ωραίο μέρος από όπου προήλθε. Τη βλέπουμε στις φωτογραφίες, είναι αυτή η κυρία. Μας αποκαλύπτει. Πού την έχεις βρει καταρχήν, πού τη συνάντησες? Τη συνάντησα εδώ, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Ήρθε, μας επισκέφτηκε. Mm. Πήγε στην Ολυμπία, πήγε στην Ακρόπολη, βγήκε φωτογραφίες. Τι καταπληκτική που είναι, συγγνώμη που διακόπτω, που φοράει όλα αυτά τα παραδοσιακά τη χώρα. Είναι όλα τα υφάσματα και τα αξεσουάρ, όλα είναι υπέροχα. Μπορείς να τα αγοράσεις αυτά που φοράει. Γιατί από η κύριε. Κυρία αυτή που βλέπετε έχει φτιάξει τη δική της μοναδική κολεξιόν και λανσάρει στις πασαρέλες του Λονδίνου αλλά και του Ντουμπάι και κάνει παρέα με πολύ γνωστά και επώνυμα πρόσωπα, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά από όλο τον κόσμο. Εμένα με ενδιαφέρει το ότι διαδίδεται την κουλτούρα της. Είναι βασίλισσα. Είναι βασίλισσα. Ή τι λέτε βασίλισσα, εννοώ... Queen Ντιάμπι. Βασίλισσα Ντιάμπι. Είναι στο Κονγκό, ναι. Κόρη ενός διπλωμάτη. Και ξαφνικά βρέθηκε να γίνεται βασίλισσα από το πουθενά. Λέει, εγώ πραγματικά δεν ήξερα, παιδιά, ότι θα με κάνει βασίλισσα. Άρα, παντρεύτηκε βασιλιά. Όχι. Μα πες μου, δεν τι έγινε. Λοιπόν, μας έσκασε. Ακούστε, ο πατέρας της ως διπλωμάτης... Έχουμε στον κόκο βασιλιά, όχι, εγώ. Εγώ, βασίλισσα. Ο πατέρας της διπλωμάτης. Ο πατέρας της διπλωμάτης. Ζούσαν στο Κονγκό, φύγανε και πήγαν στο Βέλγιο, όπου ο πατέρας της παντρεύτηκε Βελγίδα, ναι. Και ξαναγυρίζει λοιπόν μετά ως διπλωμάτης στο Κονγκό. Μάλιστα. Έρχεται η σειρά του μπαμπά να γίνει βασιλιάς. Λέει, εγώ παιδιά δεν θέλω καμία σχέση με αυτά. Α, ο
θέλω. Ο πατέρας της ήταν η σειρά των κανονικών. Ακριβώς. Και είναι η μοναδική λοιπόν γυναίκα η οποία επιλέγεται, ενώ υπήρχαν ξαδέρφια, υπήρχαν τέλος πάντων πολλά πρόσωπα άντρες οι οποίοι θα έπρεπε να αναλάβουν το θρόνο αυτό και της λένε όχι, εσύ θα γίνεις λοιπόν βασίλισσα γιατί έτσι αποφάσισε το συμβούλιο των γερότων. Τέλειο. Μπράβο Γιάννη μου. Για να το δούμε. Από τα ανάκλυντρα του ψυχολόγου στη Φλόριντα βρέθηκε βασίλισσα του Κονγκό ντυμένη με δέρμα λεοπάρδαλης. Η αυτού μεγαλειότητα βασίλισσα Ντιάμπι Καμπαντουσουίλα Τσιγιόγιου Μουάτα της Δημοκρατίας του Κονγκό είναι κάθε άλλο παρά μια τυχαία γυναίκα, καθώς πριν στεφθεί βασίλισσα ασκούσε το επάγγελμα της ψυχολόγου στη Φλόριντα, ενώ κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στη δημόσια διοίκηση αλλά και πτυχίο στην εφαρμοσμένη ψυχολογία. Η βασίλισσα Ντιάμπι πιάστηκε εξαπίνης όταν το συμβούλιο της φυλής στο Ντιμπελέγγε του Κονγκό την πρότεινε ως την μοναδική υποψήφια για τον θρόνο, παραβλέποντας το γεγονός ότι υπήρχαν πολλοί άνδρες υποψήφοι. Before I was crowned, actually, I was I'm a psychotherapist. I'm a psychologist. So I worked in. You're practicing psychology. I was a practicing psychologist at the time I was called. So when I went back to Africa to the villages where my father came from and with this whole story starts, I was actually surprised that I was going to be crowned. I really had no idea whatsoever. So that was an invitation out of the blue, and one day you just turned up being a queen. Yes, well, it was like I was going through a difficult phase of my life because I was going to a divorce. I realized that I was missing a piece of my own identity, and I told my father I wanted to go to see where he was born and where he grew up to a certain age. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. Στην ηλικία των 41, η Ντιάμπι στέφθηκε βασίλισσα. Οι γέροντες της φυλής της είπαν πως αποτελούσε την προσωποποίηση των προγόνων τους και πως από εδώ και πέρα θα έχει την ευθύνη της φυλής της, χωρίς όμως να γνωρίζει ποιος θα ήταν ο ρόλος της. They say to me, are you ready to accept the responsibility for your people? And I don't even know where this come from. I was, I guess, in the fever of the traveling and the fever of the magnificent land I was in, and I just a yes just jumped out of my chest through my mouth, and I said yes. I was now the queen. At the beginning, I thought it was just a ceremonial thing that I did because it was the first time I was in the village, and it was nice, and they wanted to show me love. But then, much later during that day, they said, no, you're not just a princess. You are the queen. And so it dawned on me, and I was like, oh my God, like, what does that mean? Because I wasn't raised to be a queen. Η βασίλισσα Ντιάμπι δεν είναι μια συνηθισμένη βασίλισσα, παρά το γεγονός ότι έχει ποζάρει για εξώφυλλα περιοδικών δίπλα σε προσωπικότητες παγκοσμίου κύρους. Ανάμεσά τους, η βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ, η πασίγνωστη Αμερικανίδα τηλεπαρουσιάστρια Όπρα Γουίνφρεϊ, η πρώην πρώτη κυρία Μισελ Ομπάμα, η ηθοποιός του Χόλιγουντ Σάρα Τζέσικα Πάρκερ της σειράς Sex and the City, αλλά και ο ταλαντούχος μουσικοσυνθέτης Έλτον Τζον. Ντυμένη σε έντονα χρώματα, με περίτεχνα κοσμήματα φτιαγμένα από δέρμα ζώων και δόντια αλληλοειδών, έχει φτιάξει τη δική της κολεξιόν. This is my traveling crown. This is my scepter, one of my royal scepters that indicate my position as queen on the throne. And then this is my regal collar, which is just my symbol of power, because I am queen of the order of the leopard. So you do have your own collection as a queen? Yes, I do have my own collection. It's called Queen Ndiambi Collection. And I showcase my collection, like for instance in London at the African Fashion Week London. I am about to showcase also in Dubai, and I'm trying to see if I can maybe have some collaboration with big designers who would want to take another look. Η βασίλισσα Ντιάμπι επιχείρησε μια παγκόσμια καμπάνια να διαδώσει τις αξίες και την ιστορία των αφρικανικών φυλών, ώστε μια μέρα οι απανταχού μαύροι να έχουν τα ίδια δικαιώματα στη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση και την εργασία. Γεια σου, Ελλάδα! Ορίστε, 2 και 25. Ναι. Νιώθετε τίποτα? Πίνα. Παιδιά, από το πρωί που σκέφτομαι ποια είναι η καλεσμένη μας σήμερα,
αισθάνομαι πείνα. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο. Το μυαλό μου πηγαίνει συνέχεια στην κοιλιά μου και στο στομάχι μου. Δεν ξέρω γιατί. Σαν την όρεξη. Μ' αρέσουν τα μακαρόνια της. Μπορεί να είναι δυναδικό να κάνει γυναίκα 500 διαφορετικά φαγητά. Ξέρω ότι είναι πολύ καλή οικοδέσποινα. Δεν μου έχει τύχει ακόμα να περάσω από το σπίτι της. Με είχε καλέσει κάτω παρελθόν, προ-COVID εποχή εννοώ. Μετά μας προέκυψε COVID, που δεν ξέρω. Τα κόψαμε τα τραπέζια και τα τραπεζώματα. Αλλά ρε παιδί μου. Θα πάω. Με συγχωρείτε, επιστρέφω στο πρωινό. Μα δεν ξέρετε πόσο το ζηλεύω εκεί στο πρωινό. Που έχουν αυτό το υπέροχο κορίτσι να του φτιάχνει, όποτε τη κάνει κέφι βέβαια, φανταστικές συνταγές. Δεν θα κάνει καμία ιστορία να σου πω την αλήθεια. Απλά μου το ανακοινώνουν, όπως με πήρανε τώρα. Αύριο μαγειρεύεις, έτσι. Μη μου λες τέτοια. Κι όμως. Τελειώνουν, βρε, ποτέ οι συνταγές σου. Ποτέ δεν τελειώνουν, Ελένη μου, ποτέ δεν τελειώνουν. Κάνε μου μια στροφή. Ελένη. Είσαι πιο αδύνατη από ποτέ. Γιατί, παιδί μου, τι συνέβη αυτόν τον ένα χρόνο που σε έχω χάσει. Έκανα δίαιτα, Ελένη μου. Γιατί, πουλάκι μου. Γιατί είχα παχύνει και έκανα δίαιτα. Απλά τώρα η αλήθεια είναι ότι τρώω πάρα πολύ και έχει αλλάξει ο μεταβολισμός μου, Ελένη μου. Και τρώω κάθε μέρα και μακαρόνια και μακαρόνια τρως κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Εγώ θέλω λοιπόν αυτό το πράγμα να μου πείτε μια συνταγή, να μπορώ να τρώω κάθε μέρα το αγαπημένο μου φαγητό. Μα δεν μπορώ, τρελαίνομαι, είναι τα μακαρόνια. Δεν μπορώ να φάω ποτέ λίγο, αλλά δεν πειράζει. Θα μπορούσα αν μου πούνε ότι μπορεί να τα τρως κάθε μέρα να τρώω έστω και λίγο. Αλλά θέλω γεύσεις. Θέλεις γεύσεις, θα σου πω το εξής. Με 150 γραμμάρια μακαρόνια, που είναι ένα πιάτο, όχι μια γαβάθα, πίστεψέ με, δεν θα παχύνεις. Υπάρχει κανείς στο σπίτι σου που να λέει όχι στα μακαρόνια σου? Όχι. Κανένας όμως. Δεν μπορώ, δηλαδή τρελαίνομαι. Δηλαδή, τρελαίνομαι. Θεωρώ ότι αν κάποιος δεν τρώει μακαρόνια, πραγματικά κάποιο θέμα υπάρχει. Αν δεν σ' αρέσουν. Θα μου πει σε λίγο θα μαγειρέψουμε, αλλά έτσι δεν, σου λέω, σε σκέφτομαι όλη μέρα και πονάει η κοιλιά μου. Αν ακούς δίπλα μου ένα γκρου-γκρου-γκρου, είναι αληθινό. Αυτή η πάτσα τσοτσόνα την έκανα για σένα. Τι έκανες για μένα? Αυτή την πάτσα τσοτσόνα είναι για σένα. Και να τη λες μόνη σου, γιατί προς αποφυγή των λαθών. Τι σημαίνει στα ιταλικά? Τσοτσόνα. Τσοτσόνα. Κοίτα, η τσοτσόνα, αυτή δηλαδή μακαρονάδα, έχει να κάνει με το να είσαι κοιλαιόδουλος. Δεν είναι μία λέξη που πραγματικά την χρησιμοποιεί. Καθημερινά, αλλά όταν τη λέμε είναι ο κοιλιόδουλος, είναι ο λέμαργος. Γιατί καλά. Αυτή η μακαρονάδα είναι λίγο από όλα. Έχει λίγο μέσα, λίγο καρμπονάρα, λίγο ματριτσάνα. Σας πάρω εγώ. Κατάλαβες. Ναι. Οπότε. Έχει λίγο από όλα. Έχει να κάνει με το τι σου περισσεύει σπίτι σου, ρε παιδί μου, αυτό θες να πεις. Ή ότι θες να είναι έντονη η γεύση, γερή. Θέλεις να είναι έντονη η γεύση, είναι μια πλούσια μακαρονάδα. Αλλά τελικά που είναι μέσα, πέρα από το γκουαντσάλε, τα έχουμε όλοι. Το γκουαντσάλε τι είναι? Το γκουαντσάλε είναι, ας πούμε, το αμερικάνικο μπέικον, αλλά πολύ πιο εκλεπτισμένο. Όλα αλλά. Ναι. Δεν μου λες τώρα. Αυτό είναι δώρο του ζύγου ή είναι αυτά τα κοσμέτα που κάνετε με την Ελεονόρα που πολύ μου αρέσουν? Πέστε είναι αλήθεια. Είναι τα δικά μας. Πέστατε. Έχω στείλει και σένα. Ο παιδί μου έφερε η Ελεονόρα πριν από δύο εβδομάδες που τα είπαμε. Μέσα και αυτό. Α, αυτό δεν το έχω βάλει ακόμα, θα το βάλω. Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Είναι. Πώς πάνε οι δουλειές, κορίτσια? Κοίτα, τα Στέλλα Κομέτα πάνε πάρα πολύ καλά και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες γι' αυτό. Μπράβο γενικά, σας. Φέτος είναι μια πολύ καλή χρονιά για όλους μας και είμαστε πολύ χαρούμενες. Να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι θες. Πρώτον, έχεις σκουρίνει τα μαλλιά σου? Δεν τα έχω σκουρίνει, απλά τα κούρεψα και έφυγε αυτό το φυσικό που είχα από κάτω, το λίγο πιο καλοκαιρινό. Το λίγο πιο καλοκαιρινό. Ναι. Ωραία. Δεν τα έχω βάψει ποτέ τα μαλλιά μου, λέει. Ποτέ? Στη ζωή μου ποτέ. Σε θυμάμαι πιο κόκκινη λίγο, γι' αυτό όχι, σε ρωτάω. Και, μα ανοίγουν το καλοκαίρι, δεν τα έχω βάψει ποτέ. Φέτος δεν έκανες μπάνιο το καλοκαίρι? Έκανα μπάνιο και ξάνθιναν κάτω και τα έκοψα. Ναι. Το μικρό σου τώρα, πόσο χρονών είναι? Το μικρούλι μου, ο Κωνσταντής μου, είναι σχεδόν 1,5 χρονών. Είναι ένας μπουμπούκος φοβερός που όλη μέρα τρώει. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν σταματάει. Χαίρεσαι. Δηλαδή και χαρτί να τρως. Η μάνα το παιδάκι της δεν θέλει να φάει, που έχει μεγάλη στεναχώρια. Ζει με μια αγωνία χωρίς λόγο, γιατί όλα μια χαρά μεγαλώνουν. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Ο συγκεκριμένος όμως, Ελένη μου, πραγματικά σου μιλάω. Δηλαδή και χαρτί να σε βλέπει να τρως. Θα έρθει από πάνω λίγο. Αχ, το μωρό μου, τέλεια. Να φάει το χαρτί. Δηλαδή κάτι κάπως πρέπει, κάτι πρέπει να γίνει. Αλλά δόξα στον Θεό, είναι πάρα πολύ καλά και τα δύο μου τα παιδιά. Η μεγάλη τώρα ξεκίνησε σχολείο. Ναι, από πέρσι. Είναι ολόκληρη δεσποινίδα. Χθες πήγαμε και πρώτη μέρα στο μπαλέτο. Τη έβαλα το τουτού τη, το ωραίο, τα αυτά. Το ότι είσαι σε τόσο πρωινό πρόγραμμα, ναι. 8 με 11. Εντάξει, μιλάμε τώρα 8 παρά, 8 με 11. Σε βοηθάει να έχεις περισσότερο χρόνο με τα παιδάκια σου? Θέλω να πω ότι εσένα
Θα σου πω την αλήθεια. Είχαν μάθει να σε έχουν εκεί συνέχεια. Να ανοίγει, ναι, να κλείνει μια πόρτα και η μανούλα εκεί. Ειδικά το μεγάλο σου παιδί, η κόρη σου, έτσι. Βεβαίως. Αυτή η αλλαγή κάπως και δεν πολύ αρέσει στα παιδιά. Θέλω να σου πω ότι δεν το έχουν καταλάβει, γιατί τις ώρες που λείπω εγώ ή κοιμούνται ή πάνε σχολείο. Οπότε όταν εγώ γυρίζω σπίτι, δεν έχουν γυρίσει ακόμη το σχολείο. Εσύ πια δεν είσαι κουρασμένη. Ξυπνάς 6 ώρα το πρωί. Όχι. Δηλαδή προφανώς, προφανέστατα. Εγώ έχεις την ίδια διάθεση το μεσημέρι για. Κοίταξε. Όλο το. Όλη αυτή την ένταση που έχουν τα παιδιά στο να παίξουν, να κάνουν πράγματα, να τα κυνηγήσεις. Μα πώς. Ελένη μου, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, αλλά πραγματικά σου αλλά μ' αρέσει αυτό που ζω. Ναι, δεν έχω την, όχι επιλογή, την πολυτέλεια να πω ότι είμαι κουρασμένη. Οπότε το πάω μέχρι το βράδυ, βέβαια όχι πολύ αργά, γιατί 9-9.30 ώρα πέφτω για ύπνο, σηκώνομαι στις 5, ο άντρας μου έχει. Γιατί κάποτε τα έλεγα μόνη μου και νομίζω ότι εγώ είμαι η τρελή της παρέας. Όχι, δεν βγαίνει το πρόγραμμα αλλιώς. Δεν βγαίνει, εμένα δεν μου φτάνουν αυτές οι ώρες, αλλά η αλήθεια είναι ότι πιο πολύ ο άντρας μου την έχει, το έχει καταλάβει παρά τα παιδιά μου. Έχεις δίκιο. Ναι, έχεις γιατί δίκιο. Ο άντρας μου θέλει να κάτσουμε να δούμε μια ταινία και εμένα όταν μου λέει να δούμε μια ταινία το βράδυ παθαίνω, λέω, μα τώρα τι ταινία να δούμε, δεν έχει βγει και τίποτα καινούργιο. Μα τώρα, να φτιάξουμε μια ωραία μακαροναδίτσα, να περάσει η ώρα μας ευχάριστα. Και πάμε να κοιμηθούμε μετά, δηλαδή, ξέρεις. Μόνο αυτό, κατά τα άλλα, όμως, προσπάθω λίγο κάπως έτσι να τα φέρω εις πέραν. Θα τα καταφέρω μια χαρά. Θα τα καταφέρεις και ναι, να σου πω και κάτι άλλο. Τώρα πιάσαμε κουβέντα μέσα στην κουζίνα, αλλά δεν πειράζει. Θέλω να σου το πω και αυτό. Σε βλέπω από την πρώτη μέρα. Θέλω να σου πω ότι μου είχε λείψει να σε βλέπω να είσαι μέσα σε μια παρέα και να ακούω τη γνώμη σου. Δηλαδή, μ' αρέσει που μπαίνεις σε όλα τα θέματα. Ελένη, μα σε όλα όμως. Μου λες τέτοια τώρα. Βρεάκου που σου λέω τώρα. Βρεάκου που σου λέω τώρα. Και τώρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μου το λες. Ειδικά εσύ. Η αλήθεια είναι ότι περνάω τόσο καλά. Γελάω τόσο πολύ που νιώθω ότι έχω κερδίσει 10 χρόνια από τη ζωή μου. Τι να σου πω τώρα, από το ακουστικό μου μέχρι τον διπλανό μου. Αισθάνεσαι πιο άνετα, γιατί ουσιαστικά ο κεντρικός παρουσιαστής είναι αυτόν με τον οποίο έχεις την πιο στενή σχέση. Δηλαδή έχεις την άνεση. Δεν έχεις αυτή την αγωνία. Μπαίνω σε μια καινούργια εκπομπή. Τι κάνω τώρα, μιλάω, δεν μιλάω. Μήπως κάποιος παρεξηγηθεί, μήπως μιλήσω παραπάνω, λιγότερο. Έχεις κάνατε δίκιο. Παιχνίδι μαζί. Ναι, καλά. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκα για μια στιγμή. Όταν είσαι με κάποιον τόσο φίλος, λες τώρα να είμαι στη δουλειά μαζί και αν μετά κάτι γίνει και αν αυτό τα σκέφτεσαι. Αλλά είμαστε πραγματικά σαν αδελφές. Εγώ την έχω την Ελεόντορα, όχι η οικογένειά μου απλά. Είναι, τι να σου πω τώρα, το άλλο μου μισό. Οπότε την ξέρω πολύ καλά. Ξέρω όταν έχει νευριάσει. Ξέρω όταν θέλει να πει κάτι πονηρό. Και τη μαζεύω καμιά φορά. Ναι, μην το πει, δεν χρειάζεται. Αλήθεια, επιτρέψέ μου. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή, ναι, ότι περνάω καλά και είμαι ίσως, όπως λες εσύ, πιο έτσι, ενεργή, γιατί νιώθω άνετα, επιτέλους, μπορώ να πω ό,τι θέλω, γιατί τον άλλον τον ξέρω καλά. Έτσι. Είναι μεγάλη ιστορία πολύ να είσαι μεγάλη. Με ένα φίλο σου στην τηλεόραση και να γελάς. Ήσασταν και έτσι όταν δουλεύατε στο Star τότε, παλιά. Ναι, που καλέ. Δουλεύατε μαζί στην πάντα πρώτη μελέτη. Έτσι ήμασταν. Εμείς από την πρώτη στιγμή. Ήσασταν φιλενάδες και τότε. Ναι, καλέ. Εμείς δέσαμε αμέσως. Το είχα καταλάβει. Η Ελεονόρα ήταν τότε. Και μιλάμε 10 χρόνια πιο πριν. Πάνω στα ντουζένια της τότε, άλλη καμία σχέση ούτε παιδιά και οικογένειας και τέτοια. Γιατί είχες εσύ. Ούτε κι εγώ δεν είχα. Αλλά φαντάσου ότι είχε μετακομίσει δίπλα μου τότε. Και μέναμε δίπλα. Ναι, και εγώ πήγαινα, κοιμόμουν σπίτι της όταν κάτι συνέβαινε και είχα τα νεύρα μου και έλεγα θέλω να έρθω να κοιμηθώ σε σένα. Και πήγαινα εκεί και γενικά έχουμε περάσει καταπληκτικές στιγμές και ακόμα περνάμε. Και θα έχετε ακόμα πολύ όμορφες στιγμές μαζί, γιατί σου είπα ταιριάζεται, φαίνεται η άνεση που έχετε μία με την άλλη και είναι πάρα πολύ ευχαριστώ το λες τώρα ότι σας ζηλεύω που έχετε τη Φλωρίντα να περνάτε καλά και συγχρόνως, να τρώτε όποτε σας κάνει κέφι τις μακαρονάδες της, τι να σας πω εγώ, δηλαδή πραγματικά, πραγματικά, πείτε στο Γρηγορόπουλο να τα λες, κατάλαβες τι τυχερός που είσαι, τρώει τίποτα, τίποτα καλέ δεν τρώει ο Βασίλης, μόνο από πάνω μου φωνάζει και μου λέει, Φλό μου δεν έχω φέρει τα χάπια την καρδιά μου σήμερα, μην πετάξεις τίποτα, μην τα έχεις τίποτα περίεργο. Εμένα μου αρέσει όμως αυτό πολύ. Δεν φαντάζεσαι εμένα, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Και ξέρεις, σε λέω μερικές φορές που μπαίνεις πρώτη στο θέμα και λέω, μπράβο ρε Φλωρίντα, δώσε κι άλλο, πες! Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, ναι, ναι, μπράβο. Να σου πω ότι εμείς τώρα μιλάμε εδώ μέσα σε ένα τεταρτάκι, μέσα σε μια κουζίνα, εδώ μπορούσαμε να τα λέμε σε ένα καναπέ, σε ένα αυτό, δεν ξέρω. Αυτά είναι τα καλύτερα. Ναι, είναι αλήθεια. Λοιπόν, σβήσαμε και το. Όχι, όχι, θα μου το βάλεις, γιατί θέλω εγώ το μακαρόνι, το θέλω της ώρας και αλντέντε. Αν δηλαδή μου το βγάλεις, μου το αφήσεις και μου πεις φάτο σε 10 λεπτά.
Δεν έχω πια καλή εικόνα. Όχι, Ελένη μου, δεν θα το έκανα και ποτέ εσύ, εγώ αυτό σε σένα. Μπράβο, θέλω να μου τα κάνεις ολόσωστα. Τώρα το σκέφτομαι, γιατί όλοι θέλουμε να φάμε τα μακαρονάκια σου. Ποια είναι η σωστή ώρα να τα κάνεις αυτή τη συνταγή που να μπορέσουμε και να τα δοκιμάσουμε να τα ευχαριστηθούμε. Τέλος πάντων, μη σε απασχολήσαν αυτό. Ποια είναι τα υλικά να ξέρουν οι τηλεθεατρίες μας. Λοιπόν, παρμεζάνα ή πεκορίνο, σάλτσα ντομάτας, αυγά, αλάτι, πιπέρι και γκουαντσάλε. Αν δεν έχουν γκουαντσάλε. Μπορείτε να κάλεστε να πάρετε όχι μπέικον, αλλά μπορείτε να πάρετε παντσέτα. Μπράβο, Βρίλιαν, αυτό ήθελα να πω. Παντσέτα. Παντσέτα. Τι ωραία. Είναι κοιλιά. Κυλίτσα. Κυλίτσα. Ό,τι βρούμε θα πάρουμε για να φάμε καλά. Μην ανησυχείτε. Μακαρόνια special. Τσοτσόνα. Από τη Φλωρίντα. Μία και μοναδική. Μπράβο, Φλο. Έρχομαι σε λίγο. Α, και μια και ήμουν εδώ, έρχομαι σε λίγο. Με συγχωρείτε. Όχι, όχι, να το πω και αυτό επί την ευκαιρία, μην το ξεχνάμε. Πόσο την ευχαριστώ αυτήν την εταιρεία που είναι ελληνική, είναι δικιά μας. Είναι οικογενειακή επιχείρηση η Softex. Είναι στην ελληνική αγορά για πάνω από 75 χρόνια και εδώ κοντά μας για όλη αυτή την εβδομάδα. Τη γνωρίζουμε την εταιρεία και δεν έχει κάνει τυχαία αυτό το τεράστιο όνομα. Φημίζεται για τη μεγάλη αντοχή που έχουν τα προϊόντα της, την απορροφητικότητά τους, τη μοναδική απαλότητα. Δεν έχω τι άλλο να σας πω. Να σας πω ότι μόνο με πολύ μεγάλη χαρά αυτή την πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων που έχει η Softex σήμερα αποφάσισα να σας τη δώσω στο Instagram. Μπείτε, κάντε like και 5 από εσάς θα πάρετε έτσι ένα ωραίο πακέτο. Πλούσιο, ωραίο, αληθινό, δυνατό. Όπως είναι και η Softex. Από τη Softex με αγάπη. Κάντε like και 5 τυχεροί. Αύριο θα ξέρουν πού θα φτάσουν αυτά τα προϊόντα. Χαρτοπετσέτες, ρολά κουζίνας. Κάνε ζημιές χωρίς σκέψη. Και να σου πω και κάτι. Θα σας δώσω πριν φύγετε. Γιατί εδώ μου ξεφόρτωσε ένα φορτηγό. Πού να τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά η Softex. Να σου δώσω και ρολά να πάρετε δίπλα που μαγειρεύετε κι εσείς. Και να σας δώσω και χαρτοπετσέτες. Και πες μου, προτιμάς τις λευκές. Τα διέλυσα, αλλά δεν έχει σημασία. Ή προτιμάς χρωματιστές. Τις χρωματιστές. Αγάπη. Μου τις χρωματιστές. Φέρτε βρε από την αποθήκη 10 κουτιά να δώσουμε στα παιδιά. Να πάρουν και αυτοί δίπλα να έχουν ωραίες χαρτοπετσέτες χρωματιστές. Τις έχω και σε λευκό, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σου έρχομαι σε λίγο. Φιλιά. Ευχαριστώ. Αχ, πώς μας άνοιξε η όρεξη. Όταν σκέφτομαι μακαρόνια. Μακαρόνια. Χωρίς λόγια. Καλά. Απλά τρελαίνομαι. Τελείωσε. Με έχεις κερδίσει. Βγάλε μου μια καλή μακαρονάδα. Και είμαι δικιά σου. Εννοώ, είμαι δικιά σου, εννοώ, ναι, είμαι δικιά σου με να με κέρδισες. Να φάμε, να πιούμε και νηστική να κοιμηθούμε. Έτσι, λοιπόν, πέζει, πάμε τώρα στα θέματά μας. Πάμε να γνωρίσουμε όλοι μαζί τον μικρό, τον 9χρονο Στέλιο Κερασίδη. Ίσως να τον έχει πάρει κάπου το μάτι. Ναι, εγώ τον έχω παρακολουθήσει λίγο και στο Instagram. Εγώ τον είχα δει μόνο στο Instagram που είχε ανεβάσει η Άννα Βύση που της έπαιζε πιάνο και τραγουδούσε. Πιάνο, πιάνο, σιγά σιγά στην Ιταλία. Εδώ και χρόνια είναι δραστηριοποιημένος ο μικρός, αν και δεν του φαίνεται γιατί είναι ακόμα φυσικά πάρα πολύ μικρός. Δεν είναι μια απλή περίπτωση παιδιού που απλά ξέρει να παίζει πάρα πολύ καλό πιάνο. Μιλάμε για ένα, σίγουρα για ένα παιδί θαύμα, ένα ταλέντο. Μιας και είναι ο νεότερος σολίστ στην ιστορία του Ηρωδίου. Και έχει συνοδεύσει την μεγάλη ορχήστρα του Τσαϊκόφσκι της Μόσχας πρόσφατα, μάλιστα, τον Σεπτέμβριο. Άραγε στο βίντεο, γιατί το έχετε δει και δεν το έχω δει. Ρωτήσαμε αυτό το παιδάκι, η μαμά του το έβαλε στο πιάνο ή κατάλαβε, η μαμά του, μπαμπάς του, ή κατάλαβαν, παιδί μου, το ζήταγε το παιδί από μόνο του κάπου, το βλέπε και του άρεσε και το ζήτησε μόνος του. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα παιδιά, γιατί όταν είναι μικρά, ναι, δοκιμάζεις με τα παιδάκια. Λες, τι τους αρέσει, για να δω, η κιθάρα, το πιάνο, μια γλώσσα, κάτι. Μπορεί να μην τους αρέσει και τίποτα, αλλά δοκιμάζουνε. Είναι φοβερό όμως το πώς απαντούν οι γονείς όταν ρωτώνται, όταν τους ρωτούν, όταν τους ρωτάμε πώς νιώθουν ότι το παιδί είναι θαύμα, αν αυτό είναι που τους κάνει περήφανος, ότι έχουν ένα παιδί θαύμα στη μουσική. Και επίσης, μέχρι πόσο μπορεί να πιέσει ένας γονιός το παιδί του για να γίνεται καλύτερο σε ένα μουσικό όργανο, λέω εγώ. Δηλαδή, οι δικές μας επιθυμίες είναι πάνω από το παιδί ή πρέπει να πηγαίνουμε όσο πάει και το παιδί. Δεν εξετάζω αν ξέρεις να παίζεις πιάνο και λες, όχι, αφού εγώ το ξέρω πως είναι τέλειο, έτσι πρέπει να το κάνουμε. Λέω, εγώ δεν ήξερα να παίζω πιάνο. Ήθελα όμως τα παιδιά μου να δοκιμάσουν είτε το πιάνο είτε κιθάρα, ένα μουσικό όργανο. Μέχρι πόσο τα πιέζεις αν αυτά αντιστέκονται. Ρωτάς κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Διότι δεν είναι κανείς σίγουρος παρά μόνο αν εξετάσει κάθε περίπτωση αναπερίπτωση. Πόσο θέλει ένα παιδί και πόσο αισθάνεται πιεσμένο. Διότι πάρα πολλά παιδιά, όντως, και ξέρουμε και πολλά από αυτά από τότε που ήμασταν μικρά, έχουν πιεστεί και με τον αθλητισμό και με τη μουσική. Ναι. Κάποια από αυτά, βέβαια, στο τέλος είπαν, καλά κάνανε που με πιέσανε, διότι αν τα αφήσει μόνο στα παιδιά θα πούνε το πιο εύκολο. Δεν πάω. Δεν παίζω, δεν πάω για μπάσκετ, απλά, δεν πάω πουθενά. Όμως η περίπτωση του Στέλιου είναι σίγουρα διαφορετική, διότι οι γονείς προφανώς έχουν αντίληψη του τι ήταν και επίσης ο μικρός δεν παίζει απλά πιάνο για να πάρει 50 πτυχία, αλλά συνθέτει κιόλας.
και συνέθεσε το βάλς απομόνωσης τώρα, πέρσι. Επειδή η μαμά όταν ήταν έγκυος, ο μπαμπάς μάθαινε στη μαμά πιάνο και έτσι μόλις γεννήθηκα έπαιζα κι εγώ πιάνο. Από τότε άρχισα να παίξω λίγα κομματάκια. Εγώ κάνω και κάτι άλλο. Συνθέτω κιόλας. Σκέφτομαι όλα όσα αγαπώ και έτσι μου έρχεται μια μελωδία στο μυαλό και την παίζω, μετά βάζω άλλο ένα κομμάτι, την ενώνω και έτσι γίνεται ένα κομμάτι. Εξασκούμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα? Κάθε μέρα. Και Σαββατοκυριακά? Και το καλοκαίρι. Την πρώτη φορά, εντάξει, που έπαιξα πιάνο σε σκηνή, στο 2 δεν θυμάμαι που ήταν, εντάξει, εκεί είχα άγχος, αλλά τώρα έχω παίξει σε πάρα πολλά θέατρα και λέω, σιγά, λίγος κόσμο είναι. Με την Άννα Βύση πέρασα υπέροχα και σκηνή και έκτος σκηνή. Μου έμαθε τένις, τραγουδήσαμε, χορέψαμε, έφαγα στο σπίτι της. Μου είπε ότι είσαι ένα παιδί θαύμα. Απλά δεν νιώθω παιδί θαύμα. Επειδή εγώ νιώθω σαν ένα κανονικό παιδί. Είναι ένα παιδί που δουλεύει πάρα πολύ, αρκετά σκληρά, έχει αγάπη για τη μουσική, αλλά σε καμία περίπτωση αυτά τα μεγαλόσχημα και τα μεγάλα λόγια δεν ταιριάζουν και δεν κάνουν και καλό στο ίδιο το παιδί. Πώς ήταν η εμπειρία σου στο Ηρώδιο? Ήταν η πιο τέλεια βραδιά της ζωής μου. Ένιωθα δέος με το Ηρώδιο και ήταν πάρα πολύ ωραία τα φώτα, ο κόσμος, η ορχήστρα, ήταν όλα τέλεια. Το ότι είμαι και δάσκαλος του Στέλιου έχει μια συνθετότητα. Τον αγαπώ πάρα πολύ, οπότε πρέπει να είμαι πατέρας του και απ' την άλλη πρέπει πολλές φορές όταν τρέχει ένας διαγωνισμός, μια συναυλία δύσκολη, καλή ώρα όπως το Ηρώδιο, να είσαι πιεστικός. Εγώ σαν Μανούλα έχω τις πιο μαμαδίστικες ανησυχίες. Να είναι καλός μαθητής, να αγαπάει τις αδερφές του, να συμπεριφέρεται με καλούς τρόπους. Εγώ περήφανος για το Στέλιο νιώθω κάθε στιγμή. Ακούγεται λίγο μελό, αλλά... Και εγώ κάπως έτσι ήθελα να πω. Δεν υπάρχει μια στιγμή. Μπορεί να είμαι περήφανος όταν δώσει μια αγκαλιά ή ένα δώρο στην αδερφή του. Ίσως εκεί να νιώσω πιο περήφανος από όταν κάνει μια μεγάλη συναυλία. Ως γονείς, η ευχή μας είναι να είναι πάντα ευτυχισμένος και να παραμείνει αυτό το παιδί που γνωρίσαμε την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε, να είναι το γλυκό μου το παιδάκι. Ναι. Θα ευχόμουν να είναι όλα τα παιδάκια υγιείς και να ακούνε μουσική. Ένα παιδάκι λοιπόν 9 χρονών που βλέπει όλους εμάς να το κοιτάμε έκπληκτη, με θαυμασμό, να πραγματικά να τον χαζεύουμε, που βρίσκεται στο Ηρώδιο σε μια τόσο μικρή ηλικία, αντιλαμβάνεται αυτό που εμείς νιώθουμε όταν τον βλέπουμε να παίζει? Όχι, γιατί για εκείνο είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Το είπε κιόλας, λέει, δεν νιώθω, λέει, παιδί θαύμα εγώ. Έχει ένα κανονικό παιδί που κάνει αυτά που ξέρει να κάνει. Έχει αυτή την παιδικότητα μέσα ακόμα, Δημήτρη. Δεν είναι ότι σκέφτεται όπως σκεφτόμαστε εμείς. Ξέρεις, καμιά φορά μεγαλοποιούμε τα πράγματα, νιώθουμε αυτό το άγχος, τι θα γίνει. Και βλέπω δύο γονείς οι οποίοι είναι τόσο ήρεμοι και το οδήγησαν τόσο ωραία προς το πιάνο. Δεν το καταπίεσαν. Μακάρι το παιδί να είναι πάντα έτσι. Δηλαδή να εξελιχθεί από ένα αυτό που του πει μάνα του, το γλυκό μου το παιδάκι να είναι πάντα. Και να, ξέρεις, να είναι οι χειρονομίες του σωστές, να είναι ευγενικός, να έχει αγάπη. Να εξελιχθεί σε έναν ανεξάρτητο άνθρωπο που ορίζει τη μοίρα του. Υπάρχουν άλλα τέτοια παιδιά γύρω μας?
Εμένα με κοιτάς σήμερα, δεν ήμουν άνθρωπος. Προσπάθησα να μάθω κιθάρα γιατί ήταν για να γίνω δημοφιλής στα κορίτσια. Δεν μπορώ να. Το χέρι μου το ένα δεν μπορεί να. Δεν συνάδει με το άλλο. Σε ποια ηλικία, μήπως πήγες μεγάλος? Πάρα πολύ μικρό. Κοίταξε να δεις. Εγώ προσπάθησα από πάρα πολύ νωρίς να μπορέσω να προσεγγίζω τα κορίτσια. Και λέω, θα μάθω κιθάρα. Δεν μπόρεσα η κιθάρα γιατί δεν μπορούσα πραγματικά να συνδυάσω το αριστερό με το δεξί χέρι. Μετά πιάνω. Με το αυτοκίνητο πώς το έκανες? Ακόμη δεν το έχω κάνει, καθόλου και έχω φάει του καθρέφτε όλου. Τρογάρα. Να λέμε αλήθειες, παιδιά, εδώ ήρθαμε να πούμε αλήθειες. Πιάνω δεν γινόταν. Εγώ είμαι πάρα πολύ στο γράψιμο. Να σου γράψω, ρε παιδί μου, πόσο ωραία ένιωσα όταν άκουσα να παίζει πιάνο ο Στέλιος. Σε ευχαριστώ. Να σου δώσω πόσο ωραία περνάω εδώ. Άρα είναι καλός να βοηθήσει το φίλο του να ρίξει το κορίτσι. Σειρά να δεν περσερά περίπτωση. Αυτό, αυτό. Μα άλλωστε στις μπάντες, αυτός που ρίχνει τα κορίτσια δεν είναι ο κιθαρίστας, είναι ο μπασίστας, παιδιά. Γιατί? Δεν ξέρω. Είναι πιο ψαγμένος αυτός, δεν μιλάει πολύ. Ενώ ο κιθαρίστας και ο frontman. Ο κιθαρίστας μιλάει μόνος του. Όχι, αλλά κάνει τα solo. Κάνει αυτά. Ο μπασίστας κάθεται σε μια κατηγορία. Είναι πιο σκεπτικό. Λίγο, παίζει λίγο με το χέρι και είναι λίγο πιο κουλτούρε. Λίγο σκεπτικό. Αρέσει. Ναι, είναι ο πιο σκεπτικό. Εγώ με τη drums. Εγώ έπαιζα drums και δεν με έβλεπε ούτε η μάνα μου. Έχουν βγει αυτό για αυτού που παίζουν drums. Ναι, το ξέρω πάρα πολλά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι το αντικείμενο των ανεκδότων. Αυτό με τον μπασίστα είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι πάντα αλήθεια, αλλά όντω είναι ο πιο cool που ξέρει μεν κιθάρα, αλλά είναι σαν να. Μην καταδέχεται να παίξει την κιθάρα. Είναι πολύ προφανής αυτός που βγαίνει μπροστά και σολάρει. Και γουνιέται. Και είμαι ανάμεσα στους μπροστά και στον drummer. Το ξέρεις ότι η drums με τον μπάσο. Το drums με τον μπάσο είναι η δουλειά του συγκροτήματος. Να μα ερώταγα τώρα να μου πει. Θα το ξέρουν όλα αυτά. Βέβαια. Ορίστε. Γι' αυτό δεν θα κάνω καριέρα, Ελένη, γιατί δεν έχω ιδέα για όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία τραγουδάνε οι φίλοι μας. Θοδωρή, το ξέρεις. Πάρα πολύ καλά. Είναι δύσκολο γιατί έχει και το πόδι και τα χέρια. Εντάξει. Οδήγηση. Βάλε μουσικούλα να περάσω σε διαφημίσεις. Δυνάμωσε λίγο, γιατί εγώ μετά τις διαφημίσεις με το θέμα που επιστρέφω. Έχει να κάνει, ρε παιδί μου, με γνωστούς καλλιτέχνες που ξεκίνησαν κι αυτοί μικροί. Δεν ξέρω αν ξεκίνησαν 8 χρονών. Δηλαδή, σκέφτομαι τον Χριστόφορο όταν ξεκίνησε εδώ σε σειρά του Μέγκα. Ανήλικος ήταν, αλλά πώς ήταν, δεν θυμάμαι. Η Κέτι Γαρμπή. Νομίζω ότι τραγουδούσε από πάντα. Δηλαδή, ξεκίνησε με την αδερφή τη, μπορεί όλο να τη θυμόμαστε από το πιο έντονο, από το Σεντροπέ και μετά, όταν έβγαλε το δικό τη δίσκο και έκανε επιτυχία. Όμως και εκείνη τραγουδούσε μαζί με την αδερφή τη, ανήλικη θα πω πάλι. Η Ζέτα Μαντεμπούλια δεν είναι 70 ετών, απλά την ξέρουμε από τα 10 τη, κατάλαβα. Ναι. Στο μυαλό μας. Και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και άλλοι, πολλοί σα τα έχουμε ετοιμάσει. Η Ζέτα ίσως ήταν και πιο μικρή. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είχε πει ότι όταν ήταν εκεί στο Τσάο Αντένα, μπορεί να ήταν και 14 χρονών. Νομίζω, να ήταν 15, πάντως παραπάνω δεν ήταν. Ήταν μικρούλα. Λοιπόν, διαφημιστικά μηνυματάκια. Ερχόμαστε με αυτή τη θεματάρα. Πόσα χρόνια έχουμε έρθει, ρε παιδί μου, από αυτά. Νομίζω ότι είναι πάνω από 25 χρόνια. Είναι το ξεκίνημα της Κέτης, βέβαια, αυτό. Βέβαια. Και άλλων, οι οποίοι πριν γίνουν οι αγαπημένοι μας, μπήκαν στο χώρο όταν ακόμη δεν είχαν κλείσει τα 18. Ό,τι είπαμε μερικούς πριν, το Μιχάλη Χατζηγιάννη ξεχάσαμε. Ο Μιχάλης ξεκίνησε ανήλικος, δεν το θυμάμαι Κύπρο. Αυτό. Βέβαια, συμμετείχε σε ένα σόου ταλέντων, όπου και διέπρεψε στην Κύπρο. Μετά ήρθε εδώ, γνώρισε τον κύριο Χατζηνάσιο και ξεκίνησε την πορεία του στο τραγούδι. Το πάντα ήξερα, ήταν το πρότυπο του Γιώργου Δαλάρα, με τον οποίο και εδώ, στο σπίτι με τον Μέγκα, είχαν την ευκαιρία να τραγουδήσουν μαζί. Έφτασε δηλαδή σε αυτό το σημείο. Mm-hmm. Πάμε να τους δούμε. Προδιαγεγραμμένο ή μοιραίο. Σίγουρα η ζωή μερικών από τους πιο αναγνωρίσιμους σήμερα Έλληνες θα ήταν διαφορετική αν προτού ακόμη ενηλικιωθούν δεν αφήνονταν στην καλή τους τύχη. Αν και η ίδια δηλώνει πως αν μπορούσα να περνάω και απαρατήρητη ήταν το καλύτερό μου, δεν ήμουν από τα παιδιά που είχαν στόχους, όνειρα, η πορεία της Ζέτας Μακρυπούλια από 13 μόλις ετών δείχνει πως το άστρο της άλλα σχεδίαζε για εκείνην, αφού έφηβη ακόμη ξεκίνησε να συμμετέχει σε διαφημίσεις, ενώ σε ηλικία 14 ετών εμφανίστηκε στο Τσάο Αντένα. Το μόντελινγκ για τη Βίκυ Καγιά της προέκυψε στο δρόμο. Κυριολεκτικά. Περπατούσε με τη φίλη της στη Δήμητρα σε ένα δρόμο του Χαλανδρίου, σκεφτόταν ότι μια μέρα ίσως να πήγαινε στη Γερμανία για να σπουδάσει νομικά, όταν της πλησίασε ένας κύριος. Ρώτησε τη Βίκυ αν ήθελε να γίνει μοντέλο και της έδωσε την κάρτα του. Η Βίκυ δεν ήξερε τι ακριβώς ήταν αυτό, του είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση και έφυγε.
Μετά είδε ένα ντοκιμαντέρ για την Kate Moss και πολλά κορίτσια στο εξωτερικό που έκαναν modeling και μάζευαν λεφτά και σκέφτηκε «Ωραία, θα το κάνω το καλοκαίρι να μαζέψω κι εγώ όσα μου χρειάζονται για να πάρω δώρα σε όλους». Ήταν μόλις 14 ετών. Η απάντηση του πατέρα της όταν του το είπε ήταν «Τον κακό σου το φλάρο». Τα υπόλοιπα είναι απλά ιστορία για ένα από τα κορυφαία top model της Ελλάδας. Η Κέντι Γαρμπή ξεκίνησε την καριέρα της μαζί με την μικρότερη αδελφή της, τη Λιάνα, ως αδελφές Γαρμπή, όταν η Κέντι ήταν μόλις 16 ετών και η Λιάνα 13. Η Κέντι τότε, με εμφανίσεις και με τον Γιάννη Φλωρινιώτη, που τότε ήταν ένα από τα πρώτα ονόματα στην πίστα, ήταν η star του show, όπως την αποκαλούσαν, η κορυφαία. Όλα ξεκίνησαν όταν σε μικρή ηλικία η Λιάνα εμφανίστηκε στα ταλέντα του Οικονομίδη, όπου και κέρδισε. Στη συνέχεια την ανέλαβε ένας μαέστρος για να της κάνει μαθήματα φωνητικής. Η Κέτι έκανε τότε την δεύτερη φωνή και από τότε έγιναν ντουέτο. Ήμουν ένα ιδιαίτερα έντονο παιδί με πάρα πολύ φαντασία που με έναν τρόπο μου έδινε δύναμη και περιόριζε τους φόβους μου, έχει πει σε μια τελευταία του συνέντευξη ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Ο ίδιος ξεκίνησε να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα από τα 16 του, κάνοντας κοπάνα από το σχολείο. Μπήκε στο τηλεοπτικό πλατό υποδιόμενος τον Βενιαμίν στους Φρουρούς της Αχαΐας, στο πλευρό της Μιμής Ντενίση. Αν στα 15 και μισό που ήμουν δεν είχα πάει εκείνη τη μέρα στο σπίτι της γιαγιάς μου και δεν είχα ανοίξει την εφημερίδα να δω την αγγελία που ζητούσαν ηθοποιούς, δεν θα είχα πάει ποτέ σε εκείνο το κάστινγκ. Όλα στη ζωή μου θα εξελίσσονταν διαφορετικά. Υπήρξε το παιδί θαύμα της Κύπρου. Η αρχή στην μεγάλη καριέρα του Μιχάλη Χατζηγιάννη που ακολούθησε έγινε όταν σε ηλικία 16 ετών πήρε μέρος στο διαγωνισμό ταλέντων Αφετηρίες που προβλήθηκε από το κρατικό κανάλι της Κύπρου, όπου και κέρδισε την πρώτη θέση μεταξύ χιλίων διαγωνιζομένων. Σε ηλικία 17 ετών κυκλοφορεί και τον πρώτο του προσωπικό δίσκο με τίτλο «Σενάριο», ο οποίος γίνεται μέσα σε λίγες μέρες χρυσός και τα πρώτα του τραγούδια όπως το «Η αγάπη δεν φοβάται» σκαρφαλώνουν στα airplay των ραδιοφώνων προδιαγράφοντας την ξέφρενη πορεία προς την επιτυχία που θα ακολουθούσε. Ξέρεις, όσο είσαι με τους συμμαθητές και τους φίλους σου, δεν υπάρχει κάποιο τίμημα για τη δημοσιότητα, λέει ο ίδιος για την εποχή που ήταν ο πλέον αναγνωρίσιμος μαθητής τραγουδιστής στην Κύπρο. Διότι, συνεχίζει, όταν είσαι παιδί, τα πάντα, ακόμη και η επιτυχία, έχουν αθωότητα. Βεβαίως. Ήταν παιδί. Λοιπόν, δεν τον είχα εικόνα τόσο πολύ το Χατζηγιάννη μικρό. Ναι. Δηλαδή, για όλους τους άλλους που σας έχω μιλήσει, φυσικά τους θυμάμαι και πολύ έντονα. Αλλά τον Μιχάλη όχι. Καλά, είναι ίδιος, αλλά είναι παιδάκι. Ναι. Πολύ παιδάκι. Πολύ μπεμπέ. Καπελάκι. Ναι, μπεμπέ. Δεν τον είχαμε γνωρίσει τότε. Πώς ήταν μωρέ η φωνή τότε. Αυτό το βίντεο που έχουμε, έχει καθόλου φωνή, έχει play να τον ακούσω. Ήταν δηλαδή το πρότυπό του Γιώργος Νταλάρας. Εκπροσώπησε την Κύπρο στην Eurovision και την επόμενη χρονιά ήρθε εδώ στην Ελλάδα, όπου έγινε γνωρίμη από τον κύριο Χατζηνάσιο. Και θυμάστε το «Εγώ μιλώ με, το, εμένα με τον παπά». Τι ήταν τα αγαπημένα μου σύριαλ τότε στον Αντένα, φυσικά. Το Ζαλμά. Βέβαια. Και διπλό ταλέντο, γιατί είχε το ταλέντο της φωνής, αλλά ήταν σε σύνθεση από πολύ μικρός και έχει γράψει... Εξαιρετικός. Κομματάρες. Και όσο για τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, έχω την αμυδρά εντύπωση, χωρίς να θέλω να διορθώσω το βίντεο, προς Θεού, ποιος είμαι εγώ. Προς Θεού. Ατύπωτο. Όχι, ότι η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στους απαράδεκτους. Που έκανε βέβαια το παιδί που ήταν στο βίντεο κλαμπ όταν πήγαν να πάρουν την Παπαρίκα την Καλή. Ποιο βίντεο κλαμπ ήταν αυτό. Το θυμάστε. Καλή, η απαράδεκτη δεν ήταν πιο μετά από τους φορείς. Όχι, ήταν πριν στους εργαρίες που ήταν το παιδί στο βίντεο κλαμπ. Ήτανε την Παπαρίκα την Καλή. Την Παπαρίκα την Καλή. Ναι. Άσε καλύτερα. Εγώ νομίζω ότι ήταν πρώτα η πρώτη. Ζητούσαν τις ερωτικές ταινίες τότε. Τι θυμάσαι, λέει. Ναι. Με κωδικό. Για την Καλή. Που τα βάζανε από την πίσω πλευρά, όχι μπροστά μπροστά. Από πίσω πίσω. Είχε μπερδευτεί ο κανένας, ας πούμε, και του είχα δώσει όντως την Παπαρίνα και έβλεπε. Το κορίτσι μου σήμερα θέλει να το πάρω. Μαζί με ένα άλλο κορίτσι να πούμε στην κουζίνα να μάθει καμιά μακαροναδίτσα ή μπα δεν έχω ελπίδα στο δε σε παρακαλώ το μακαρόνι. Καταρχήν κάνω την καλή. Όπω είναι σήμερα για νιόκι τη βλέπω. Νιόκι! Ναι,
όχι, δεν θα την καλύτερη καρμπονάρα. Αλλά. Ναι, καρμπονάρα. Αλλά άμα θέλει να τη φας. Όχι κρέμε. Κρέμε, είσαι καλά. Παντσέτα και. Με κοντσάλε. Με πεκορίνο. Με το πρόκο. Και είχαμε τα μπράβο όταν το κάνουμε αυτό. Μα μόνο μου έβαγα δύο πιάτα. Δεν έχουμε μπράβο. Εσύ δεν φτιάχνει τίποτα ή. Εγώ μαγειρεύω. Απλά εγώ ρε παιδί μου βάζω τα πάντα μέσα. Δηλαδή είμαι. Ό,τι έχει το ψυγείο σου και τα εκείνο και τ' άλλο, καλό θα ήταν αυτό. Οπότε δεν φτιάχνω ποτέ το ίδιο με την προηγούμενη φορά. Τρώγεται. Άρα όμως δεν αντιγράφεσαι εσύ. Ακριβώς. Ούτε τον εαυτό μου δεν μπορώ να αντιγράψω. Με έχει κόψει λόρδα, έτσι. Νομίζω όλους μας. Γι' αυτό λέω να πάω. Πώς είπαμε, βρε Φλωριντάκι μου, ότι λέγεται για αυτή η συνταγή που φοβάμαι να τη λέω εγώ γιατί είναι λίγο επικίνδυνο το όνομα. Πάστα λα τσουτσούνα. Τώρα το παράκανες. Πάστα τσουτσούνα. Τσουτσούνα είναι ο λέμαργος. Μισό λεπτάκι. Παρακαλώ. Τσο είπαμε. Τσο. Εσύ όμως μου το έκανες τσου. Νο, εγώ είπα τσουτσούνα. Να το. Άρα είπες τσου. Όχι, τσο. Τσοτσόνα. Α, τώρα συλλαβή το πετύχαμε. Έτσι, το γρήγορο. Είναι τσοτσόνα. Όταν κάνουμε μία υπερασπονδία, λέμε, θα κάνεις τώρα μια τσοτσερία. Δηλαδή, θα κάνεις τώρα μία παρασπονδία. Μάλιστα. Μάλιστα. Για μένα τη διάλεξες αυτή τη συνταγή. Μα, Ελένη μου, εγώ είπα, ή θα της κάνω κάτι πικάντικο που της αρέσει, ή θα της όλα κάνω κάτι τσοτσερία. Αρκεί να έχουν γεύση και σένα έχουν όλα. Αγαπημένη. Μου. Έχω βάλει ήδη το νερό. Θέλετε μήπως να βάλουμε τα μακαρόνια μέσα? Εννοείται, για... να είμαστε στην προετοιμασία. Λοιπόν, εννοείται ότι προσθέτουμε αλάτι στο βραστό νεράκι μας και βάζουμε μέσα στα μακαρόνια για να ξεχνιάσουμε από αυτό. Πάει αυτό, έφυγε. Να μην σε έχω κοντά. Αχ, Ελένη μου, μένουμε και τόσο μακριά. Ευτυχώς που στη Δουλίτσα πια γίναμε πιο γειτονιά. Πάρα δεν υπάρχει. Πολύ γειτονιά. Πιο γειτονιά δεν γίνεται. Δηλαδή είμαστε δίπλα. Βάζω τα γάντια τώρα. Ναι, αγάπη μου, να τα βάλεις για να κόψουμε το. Πώς το είπαμε αυτό, τι λέγεται. Γουαντσάλε, γουαντσάλε. Ή παντσέτα, ή μπέικον, ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε. Πάλι εγώ όταν γάντια θέλω να κάνω μεγάλη πάστα αλλά τσοτσάνα, βάζω και σαλσίτσα, δηλαδή λουκάνικο. Λοιπόν, να γίνει λίγο πιο έντονο δηλαδή. Να γίνει ακόμα πιο έντονο, ναι. Λοιπόν, κόβουμε το γκουαντσάλε σε πολύ λεπτές φετούλες. Αχ, δεν πιστεύω να στάκλισα τώρα εδώ πέρα που καθαρίζω, να φύγει το νεράκι. Καλά πιστεύεις, δεν πειράζει όμως, εγώ το κάνω αυτό έτσι. Φανταστικά. Είναι και πάρα πολύ δύσκολα αυτά τα... Μήπως έκλεισα κι αυτό. Γιατί φωνάζω, όχι, Ελένη μου, δεν έχεις κάνει τίποτα. Τίποτα, Ελένη. Είναι η ταραχή μου, η χαρά μου, τα πάμε μακαρόνια. Δεν υπάρχει άλλο σαν και αυτό, τέλος. Είναι φανταστικά τα μακαρόνια, βρε Ελένη μου. Πραγματικά και εμείς οι Ιταλοί τρώμε πάρα πολλά μαρικά. Πολύ καλά κάνετε, γι' αυτό είσαστε έτσι ωραίοι. Πολλά ζυμαρικά, πολλά ζυμαρικά. Βλέπεις εκεί κάτι μοντέλα, κάτι τραγουδίστρες που είναι αδύνατες και όμορφες και ανεβάζουν κάθε μέρα ρε, αγάπη, μακαρόνια. Μου, κάτι. Πόσο καιρό έχεις να πας Ιταλία, γιατί συζητάγαμε μήπως τώρα όσο ακόμα έτσι είναι όλα τα πράγματα λίγο, κάπως νιώθουμε καλά. Μήπως πηγαίναμε έτσι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Εγώ είπα με τον άντρα μου να κάνουμε αυτό που δεν θέλεις εσύ να κάνεις, ένα ωραίο road trip. Και θα κάνουμε όλη την Νότια το Ιταλία. Έχω κάνει την Νότια Ιταλία. Α, το έχεις κάνει. Με τον άντρα μου στα πρώτα μας. Βέβαια. Όσο για μέχρι εκεί το πάω. Δεν θέλω πολύ μεγάλα. Να γυρίσω μία χώρα όμως. Μέχρι εκεί μ' αρέσει. Όχι, μία χώρα ούτε κι εγώ. Εντάξει, είπαμε λίγο να ζαλίζεσαι στα αυτοκίνητα. Ήταν πολύ ωραία η Νότια Ιταλία. Πραγματικά μας άρεσε πάρα πολύ. Πήγαμε και στο Βεζούβιο. Άμα πήγατε εκεί πέρα. Ω, παντού, ψάχναμε όλες τις παραλίες. Κόσμο, μην πάτε Αύγουστο. Δεν θα βρείτε παραλία ελεύθερη εκεί, να το ξέρετε. Είναι αλήθεια. Πουθένα... Αλλά πραγματικά, άμα είναι να πάτε Ιταλία, νομίζω ότι αξίζει να πάτε στη Νότια Ιταλία και όχι στη Βόρεια. Γιατί ωραία είναι η Βόρεια. Είναι ωραία, αλλά δεν είναι η Ιταλία αυτή που έχουμε εμείς Ιταλοί στην καρδιά μας. Οι μυρωδιές, η μουσική, ο καφές είναι πολύ... Οι μυρωδιές, οι πιο πολλές, δηλαδή όταν σκέφτεστε, πού σκέφτεστε, Νάπολη και γύρω-γύρω. Βεβαίως, από Ρώμη και κάτω. Όσο πας επάνω, είναι λίγο πιο, ξέρεις, είναι λίγο πιο... Να ντυθούμε, να φτιαχτούμε, να πάμε μια βόλτα. Ναι, αλλά χαίρεσαι να βγαίνεις έξω και να βλέπεις πραγματικά άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών και πολύ μεγάλης ηλικίας και είναι όλοι, ρε παιδί μου, Ελένη μου, δεν ξέρω πώς θα το πω, λες και ετοιμάζονται κάπου να πάνε, δηλαδή αυτό, αυτή την αίσθηση. Εντάξει, έχουν φανταστικό στυλ εκεί πέρα στην Ιταλία, στα Βόρεια, βέβαια και εμείς κάτω καλά τα πάμε. Λοιπόν, αυτό θα το ροδίσετε σε χαμηλή φωτιά. Γίνεται πολύ γρήγορα όπως βλέπετε, το βλέπετε, ήδη πήρε χρώμα. Λοιπόν, όταν γίνει διάφανο όπως έγινε τώρα, παίρνουμε την ντομάτα. Πώς το κλείσαμε αυτό.
Όχι, Ελένη μου, θα το ούτως ή άλλως έβραζε, μην ανησυχείς καθόλου. Με μένα δεν θέλω να μου αγχώνεσαι καθόλου. Πώς να σου αγχώσω. Γιατί πραγματικά τα έχω δει όλα μέσα στην κουζίνα, οπότε... Και εγώ σου λέω πάρε και το χρόνο σου, δεν θέλω να μου έχεις άγχος. Θα να κατέψω λίγο. Λοιπόν, έχουμε βάλει την ντοματούλα, αφού το γκουαντσάλε έγινε διάφανο. Το κόψαμε μικρές λωρίδες. Θα προσθέσουμε φυσικά λίγο αλατοπίπερο. Γιατί που πας χωρίς αλατοπίπερο, δεν υπάρχει φαγητό χωρίς αλατοπίπερο. Όχι, πάντα το να... Ειδικά το αλάτι. Λοιπόν, τι ωραία κουζίνα που έχεις, Ελένη μου. Σε ευχαριστώ. Είναι καταπληκτική αυτή η κουζίνα, μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ να δεις πώς μου αρέσει που σε βλέπω μέσα στην κουζίνα μου. Όποτε έχεις έτσι ελεύθερο χρόνο, παίρνω να φύγω να τρώμε καμιά μακαρονάδίτσα. Μα φυσικά, όποτε θέλετε. Είδες όμως και για τον άνθρωπο που μαγειρεύει μέσα στο σπίτι, πόσο τον ενδιαφέρει, πόσο είναι καλό να αισθάνεται καλά στο χώρο που μαγειρεύει. Ότι έχει αυτό που χρειάζεται, το χώρο του, τα πράγματά του. Ότι είναι όλα. Σωστά. Εγώ είπα στον άντρα μου, πρέπει κάποια στιγμή να μου φτιάξεις μια κουζίνα όπως αυτές που βλέπω, που θέλω, πραγματικά που βλέπω, ξέρεις, κάτι τώρα περιοδικά κτλ. Γιατί θέλω απλά να είναι μεγάλη κουζίνα, να χωράνε πράγματα. Όταν μπήκες σε αυτό το σπίτι, γιατί δεν τα είπες από την αρχή, πουλάκι μου. Γιατί, αγαπημένη μου, υπήρχε ήδη κουζίνα. Τι εννοείς. Έχεις δίκιο. Την φτιάξαμε. Αν την είχα φτιάξει, την είχα κάνει εγώ υπερπαραγωγή την κουζίνα. Πάντως, μια γυναίκα σαν και εσένα που πραγματικά τη ζεις την κουζίνα σου και τη χαίρεσαι. Ναι, δεν τη ζεις κατά ανάγκη. Δηλαδή, αχ, να μπω να φτιάξω το φαγητό της ημέρας. Το κάνεις σκέφη πολύ όλο αυτό. Και οι άλλοι που είναι κοντά σου, κανονικά. Η αλήθεια είναι πρέπει ότι... να την κάνεις όπως σου κάνει κέφι πραγματικά. Ναι, μου τη χρωστάει μια κουζίνα. Δεν το ξαναδεί αυτό. Αντί να ζητήσω τίποτα δαχτυλίδια, εγώ ζητάω κουζίνες. Λοιπόν. Δηλαδή, εντάξει, αλήθεια. Λοιπόν, εδώ ξεχωρίζει από τα αυγά, βλέπω τώρα κρόκους και ασπράδια. Βάζουμε, ναι, 4 κρόκους. Θέλω να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό τα αυγουλάκια να είναι φρέσκα. Μην τα έχετε μέρες τέλος πάντων στο ψυγείο. Πρέπει να είναι φρέσκα, γιατί όπως και να έχει, δεν τα βράζουμε, δεν τα μαγειρεύουμε. Αυτό γιατί το σταμάτησες, πουλάκι μου. Δεν το σταμάτησα. Μα βλέπω ένα. Μόνο, του κουράστηκε. Τώρα κάτσε να το φτιάξουμε. Και που δεν ξέρω κι εγώ πώς παίζουν αυτές οι κουζίνες. Εκεί βάλω το στο 5, άντε. Όχι, θα το βάλω στο 10 να πάρει και ύστερα το κατεβάσω. Λοιπόν, παίρνω λίγο χαρτάκι. Και αφού κάναμε τώρα αυτό το, με τα αυγά και τους κρόκους, κοιτάξτε τώρα. Γι' αυτό σας έλεγα, είναι σαν να τρως καρμπονάρα. Λοιπόν, παίρνουμε 3-4 κουταλιές, θα το δείτε. Θέλω να γίνει κρεμούλα. Εμείς τι τυρί σου πήραμε? Εσείς μου πήρατε πεκορίνο, γίνεται βεβαίως και με παρμεζάνα. Είναι λίγο πιο έντονο το πεκορίνο. Είναι λίγο πιο αλμυρό το πεκορίνο. Τα παιδιά καμιά φορά, ενώ όταν βγαίνουμε έξω το τρώνε αυτή τη μακαρονάδα που είναι μόνο με το τυρί και το πιπέρι. Τρελαίνονται, όλοι τρελαινόμαστε. Εννοείται. Αλλά όταν έχω προσπαθήσει να τους την κάνω εγώ, αυτό το τυρί δεν το θέλουν. Γιατί είναι πιο αλμυρό, είναι λίγο πιο. Έχει, είναι λίγο πιο σκληρό, είναι λίγο πιο καπνιστό. Είναι πάντως πολύ πιο έντονο. Το παρμεζάνο είναι πιο γλυκό τυρί. Άρα, γι' αυτό αρέσει πάρα πολύ στα παιδάκια. Λοιπόν, αφού ανακατέψαμε και κάναμε αυτή την ωραία κρεμούλα, θα πάρουμε λίγο νερό από την κατσαρόλα που βράζει. Αυτό το κάνουμε και στην καρμπονάρα, ξέρετε. Mm-hmm. Για να ζεσταθεί λίγο το αυγό και να μην είναι εντελώς κρύο και μετά μας κόψει όταν το βάλουμε στα μακαρόνια. Αυτές όλες οι συνταγές εκτός από το σπίτι σου έχεις εξελιχθεί διαβάζοντας και από άλλους σεφ Ιταλούς ή ψάχνοντας παλιές συνταγές. Πώς τα κάνεις, ρε παιδί μου? Ελένη μου, εγώ το βράδυ όταν πάω στο κρεβάτι να χαλαρώσω, ψάχνω συνταγές. Αλήθεια, το πιστεύεις? Χαλαρώνω πάρα πολύ. Ναι, έχω τον άντρα μου δίπλα που βλέπει Οδυσσέα και ξέρω εγώ, διαβάζει κάτι πράγματα που είμαστε τελείως διαφορετικοί σε αυτό. Και λέω, Θεέ μου, πώς ταιριάξαμε. Εγώ εντωμεταξύ διαβάζω μόνο συνταγές. Μ' αρέσει πάρα πολύ, τρελαίνομαι, με ξεκουράζει, με χαλαρώνει, με ευχαριστεί πάρα πολύ και με ευχαριστεί κυρίως όταν ξέρω ότι έχω κάποιον να έρθει σπίτι και θα τον εντυπωσιάσω με μια διαφορετική συνταγή, κάτι που δεν το έχει ξαναφάει. Εν τω μεταξύ, όλοι οι φίλοι μας είναι και όλοι πολύ μερακλείδες. Δεν είναι τυχαίο. Θέλω να σου πω, τα Σαββατοκύριακά μας δηλαδή δίνουμε πόνο, αλήθεια. Είμαι σίγουρη, ναι. Τι όμορφα. Είναι ωραία, όχι, δεν μπορώ να πω. Περνάμε πολύ ωραία και το φαγητό είναι κάτι που μας συνδέει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, είναι ένα πράγμα που το σκέφτομαι. Θα πάω ταξίδι, θα πάμε να φάμε εκεί. Θα Σαββατοκύριακο θα πούμε, θα φάμε αυτό. Θα κάτσουμε σπίτι, τέλεια, θα μαγειρέψουμε αυτό. Η διαφορά είναι ότι εσύ, πουλάκι μου, είναι σαν να μην αγγίζεις τίποτα από όλα αυτά. Όχι, εντάξει, τρώω, είμαι πολύ γεροπυρούνη, Ελένη μου, αλήθεια. Πολύ γεροπυρούνη. Δεν σου φαίνεται πάντως. Δεν μου φαίνεται, αλλά είμαι πολύ καλή.
Λοιπόν, τα μακαρονάκια μας τα θέλουμε al dente, είπαμε. Τα θέλουμε al dente, αλλά μην είναι σκληρό σκληρό, να είναι ξέρεις. Ωραία, θέλουμε λίγο ακόμα. Θέλω να σας τελικά τα είπαμε, τελικά δεν τα είπαμε. Για τα ξαναπούμε άλλη μία. Πρέπει να τα πούμε μία. Βεβαίως. Λοιπόν, θέλουμε για ένα πιάτο χορταστικό τέλος πάντων για δύο άτομα 320 γραμμάρια ριγκατόνι. Εμείς πήραμε πένες, τα ριγκατόνι είναι περίπου το ίδιο όμως, είναι απλά λίγο είναι πιο τετράγωνα. Είναι λίγο πιο φαρδί. Μπράβο. 200 γραμμάρια γκουαντσάλε, 100 γραμμάρια πεκορίνο πολύ λεπτά τριμμένο, έτσι, πριν είναι σκόνη, με κοιτάς έτσι. 350 γραμμάρια ντομάτες ξεφλουδισμένες, 4 κρόκους αυγού, λάδι, αλάτι, πιπέρι. Λοιπόν, αυτά έχουμε φτιάξει τη σαλτσούλα μας εδώ. Έχουμε βάλει τους κρόκους και την παρμεζάνα. Γίνανε μία σαλτσούλα με λίγο νερό από την κατσαρόλα. Κόψαμε το γκουαντσάλε σε λεπτές φέτες. Το βάλαμε με λίγο λάδι στο τηγάνι. Ανακατέψαμε με ντομάτα, τα μακαρόνια μας τώρα είναι σχεδόν έτοιμα. Εδώ αλάτι, πιπέρι, είπες, έβαλες. Βάλαμε, ναι. Βεβαίως, βάλαμε αλάτι, πιπέρι. Τώρα θα βγάλουμε τα μακαρόνια και ξέρεις, θα κάνουμε, θα τα βάλουμε εδώ μέσα. Να και συνεχιστούν θα τελειώσουμε εδώ μέσα. Γιατί αυτό εμείς το κάνουμε πάντα για οποιαδήποτε μακαρονάδα. Εμείς τα μακαρόνια τα τελειώνουμε πάντα μέσα στο τηγάνι. Όπου θα βάλεις και καθόλου νεράκι, αλατισμένο. Μπαίνει από αυτά που έχω βάλει τώρα τα μακαρόνια, να κοίτα πόσο νερό πάει. Αν χρειαστεί, εννοείται, θα βάλουμε κι άλλο. Το σημαντικό είναι όμως, γιατί το κάνουμε αυτό, για να γεμίσει γεύση το μακαρόνι μέσα, έξω, στο πλάι, να είναι άλλο πράγμα, φουσκώνει από το ίδιο του, από την ίδια του τη σάλτσα. Είναι αλλιώς να τα βράσεις τα μακαρόνια για να τα βάλεις σκέτα και από πάνω να βάλεις μια κουταλιά σάλτσα και αλλιώς να μαγειρευτεί μέσα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, για να δοκιμάσω λίγο αν είναι έτοιμο αυτό. Είναι al dente. Λίγο ακόμα. Πες μου κάτι, λαδάκι δεν προσθέτει στο τέλος. Όχι, καθόλου. Είναι έτοιμα όλα σωστά. Είναι έτοιμα όλα σωστά. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε. Παίρνουμε αυτό τη σάλτσα που φτιάξαμε. Α, το ξέχασα αυτό. Μα εδώ είναι το μυστικό. Και θα το αποσύρουμε λίγο, γιατί δεν θέλουμε να μας βράσει. Βέβαια. Εσύ ανακάτευε, Ελένη μου. Ναι, αγάπη μου, εγώ. Εννοείται. Εγώ ξέρεις πως το απολαμβάνω. Λοιπόν, τι κάνει αυτό τώρα, πέρα από το κάνει πολύ πιο κρεμώδες, κοιτάξτε εδώ, ναι. Έχει αλλάξει ήδη χρώμα. Ναι. Λοιπόν, αυτό το κάνουμε έτσι και έτσι και θα προσθέσουμε μία έτσι γερή, ορίστε. Είναι τώρα άλλο πράγμα, σου μιλάω. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Πόση ώρα έχω διαφημίσει. Είναι η ώρα μου. Το βάζουμε από πάνω έτσι. Η γυναίκα το δοξάζει το μακαρόνι τώρα. Τι να λέμε τώρα. Το έχει μελετήσει πολύ. Αυτή η συνταγή είναι έτοιμη. Να ξέρετε ότι αυτή η συνταγή είναι πραγματικά της νοικοκυράς της Ιταλίδας. Δηλαδή δεν θα τη βρείτε έξω αυτή τη συνταγή. Δεν την ξέρουν βασικά. Είναι σαν να λέμε τώρα εμείς κάτι δικό μας πολύ πολύ inside. Μυστικό. Οπότε το αυγό, να ξέρετε γενικότερα, αν θέλετε να το προσθέσετε στα μακαρόνια, κάνει φοβερή σάλτσα. Πώς κάνεις και στην καρμπονάρα. Και έβαλες, είπαμε, μόνο το κρόκο. Με παρμεζάνα, τσικι, με βάλαμε λίγο νεράκι από τα μακαρόνια. Τελείως, αυτό ήταν η σάλτσα. Και άλλαξε και χρώμα και είναι λες και το έχουμε βάλει κρέμα γάλακτος, ναι. Και το έχουμε έτσι. Ακριβώς. Ναι, το βλέπω. Αλλά το βλέπω. Δεν είναι κρέμα γάλακτος. Αγάπη μου. Παρακαλώ να σε σερβίρω. Θα σε πάρω να πάμε από εκεί, έχουμε θεματάκια, αλλά αν δεν πάρω και το φαΐ μου μαζί, δηλαδή να είμαι σίγουρο ότι εδώ θα είναι. Για σένα ναι, όχι, ξέρεις πως σε περίμενα, για μένα ήρθες. Αμ' εγώ για σένα δεν ήρθα. Λοιπόν, να σου βάλω λίγο πιπέρι, θα θέλατε. Πολύ θα θέλαμε. Βεβαίως, κυρία μου. Εδώ. Σας ευχαριστούμε. Σας βάλω φρέσκο πιπέρι. Δεν πειράζει και στο αλάτι, εγώ όχι, δεν λέω. Το ξέρω, σαν και εμένα και εγώ τρελαίνομαι. Εγώ τώρα θα κόβα και λίγο τσίλι από πάνω να βάλω φρέσκο, αλλά εντάξει, εσείς μην το κάνετε. Αυτό είναι για εμένα. Άμα βρω, θα σου φέρω. Δημήτρη. Φυλάς εδώ θερμοπύλες και στις διαφημίσεις έρχομαι. Όχι, όχι, το Δημήτρη μου λέω. Λοιπόν, δικό μου, ε. Βεβαίως. Α, έρχομαι. Αγάπη μου. Αχ, καλέ, έρχομαι. Να τα κάνεις, τελειώσαμε. Έχουμε δουλειές να κάνουμε. Οκ. Τελειώσαμε ακόμα. Απλά λέω στις διαφημίσεις, θα ξαναπεράσω από εκεί μια βόλτα. Εντάξει. Έλα να κάτσουμε λίγο. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, κορίτσι μου. Γεια σου, Φλωρίντα. Γεια σας, αγαπητοί. Μας μύρισε αυτό που φτιάχνει. Έρχονται διαφημίσεις, μην ανησυχείς. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ σε βλέπω, ε. Κανένα στην κουζίνα μέχρι να ξαναμπω. Σας βλέπω όλους από εδώ. Μην πλησιάσει κανείς. Δεν είναι δε σπαφίλα. Λοιπόν, οι φύλακες. Ναι. Πάμε. Καλά. Λοιπόν. Τι αγόρι είναι αυτό.
Τι αγόρι είναι αυτό, Ελένη, εγώ δεν ξέρω. Είστε καλά. Ο Τζέισον. Δεν έχω βάλει καθόλου μακαρόνια, καθόλου. Προσέχω πάρα πολύ τη σιλουέτα μου. Είσαι και εσύ φοβερό αγόρι, αλλά τώρα μιλάω για τον Τζέισον Μωμόα, Ελένη, τον πρωταγωνιστή από του Game of Thrones. Ναι, τον τεράστιο. Τον βλέπει έτσι τεράστιο, τον βλέπει στιβαρό, τον βλέπει όμορφο. Λες εντάξει, μπορεί και λίγο να κοπανάει το χεράκι του στο τραπέζι και να λέει τώρα θα γίνει ό,τι πω εγώ. Καμία σχέση, Ελένη μου. Αυτό που κάνει ο συγκεκριμένο είναι ότι τρώει λίγο παντόφλα από τη γυναίκα του. Έτσι θέλω να σα πω. Έτσι το θέτει εκείνο. Τι φοβάται, θέλω επίση να σα πω, αγόρια, φοβάται τη γυναίκα του, τρώει παντόφλα. Όπω όλοι μα, Λιλί μου, όπω όλοι μα. Εκτό από τον Δημήτρη, τον Λουκαρέζο. Δεν πειράζει, ρε παιδιά, λίγη παντόφλα. Ωραίο είναι αυτό. Ρε παιδί μου, να τη φάσει παντόφλα. Το λέει όμω, το λε, βγαίνει. Το λέει ακριβώ. Επίση, Φλωρίδα, ξέρει τι άλλο λέει, ότι ήταν στόκερ τη από την ηλικία των 8, Ελένη. Από 8 χρόνων του άρεσε, έχουν 10 χρόνια διαφορά ηλικίας, από όταν εκείνη ουσιαστικά έβγαινε στο γυαλί. Η Λίζα Μπόνετ. Ναι, όταν τη γνώρισε τη γυναίκα του, αποφάσισε τέλος πάντων ότι είναι η γυναίκα της ζωής του και όταν εκείνη παρήγγειλε μπύρα και του εκείνου του άρεσε η μπύρα, αποφάσισε ότι μαζί θα ζήσουν για πάντα ευτυχισμένοι. Ναι, το ήταν το σημάδι. Το σημάδι της ηθοποιίας. Οπότε ουσιαστικά. Αυτά μας είπε ο γνωστός ηθοποιός και μας άφησε, Σάβα. Εντάξει, το βρίσκω πάρα πολύ γλυκό και ρομαντικό να λέει ότι από 8 χρονών εγώ είχα αποφασίσει ότι θα την κατακτήσω. Και την... Εντάξει, μόλις, τώρα και οι άντρες κάνουν και λίγο πλάκα σε αυτό. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι ο άντρας που το λέει αυτό είναι αυτός που μόνο παντόφλα δεν τρώει. Ναι, είναι χαλαρός. Μια χαρά. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στα δικαιώματα των τραγουδιών της Τίνα Τάρνερ, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί με ενδιαφέρει το θέμα και θέλω λίγο να το παρακολουθήσω, Θοδωρή μου. Θέλω να σου πω ότι η Τίνα Τάρνερ πούλησε τα δικαιώματα των τραγουδιών της έναντι 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα οποία δικαιώματα πώς τα είχε εκείνη, θέλω να πω, όποιος τραγουδάει ένα τραγούδι είναι δικό του ή αυτός που το γράφει είναι δικό του. Όχι απαραίτητα. Αυτή είναι μια πολύ μπλεγμένη ιστορία. Θέλω να σου θυμίσω ότι ακόμα και οι Beatles, αν έχεις παρακολουθήσει λίγο την ιστορία τους, κάποια στιγμή είχαν χάσει τα δικαιώματά τους εξαιτίας ενός πάρα πολύ πανούργου ατζέντη που τους είχε κοροϊδέψει. Και έτσι τότε ο Μάικλ Τζάκσον είχε πάρει τηλέφωνο όπως το παρουσιάζει και ο Πολ Μακάρτνι και του λέει: Πολ, θα σου πάρω τα τραγούδια. Και του τα πήρε. Τα αγόρασε όλα. Κάποια στιγμή ήρθαν ξανά στην κατοχή τους. Η Τίνα Τέρνερ φαίνεται ότι από ένα σημείο και έπειτα το είπε και το εννοούσε ότι έγινε κυρία του εαυτού της. Είδα σε ένα πολύ ειδηλιακό περιβάλλον, στις Πέτσες το καλοκαίρι τον Ιούλιο, σε Πανσέλινο, ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ, το Τίνα. Όπου είναι μια αυτοβιογραφία, στα όρια της αγιογραφίας, όμως έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο σαν πληροφορία και το αναπτύσσει. Δηλαδή εμείς ξέρουμε τι έγινε με την Τίνα Τέρνερ στο πρώτο μέρος της καριέρας της, μέχρι την ταινία, το What's Love Got To Do With It, με την ερμηνεία της Άντζελα Μπάσετ και όλη το επαναλαντσάρισμα με το αντίστοιχο τραγούδι της Τίνα Τέρνερ. Όμως, όπως λέει και σε μια συνέντευξη, αυτό ήταν ένα τεράστιο βάρος, γιατί αυτή τα έγραψε και άφησε να γίνει ταινία για να τελειώσει με το παρελθόν. Από τότε και έπειτα όλοι άρχισαν να την ενοχλούν και να της λένε πες μας και ξαναπες μας και ξαναπες μας. Δεν είχε περάσει το πένθος, δεν το είχε διανύσει. Αυτό που είχε, το ξύλο που είχε φάει, την απίστευτη καταδίωξη μέχρι να ελευθερωθεί, σωματικά λέω, να πάρει ένα αεροπλάνο και να εξαφανιστεί. Γιατί ο άνθρωπος την κυνηγούσε. Μπορεί και να τη σκότωνε κάποια στιγμή με τη βία που είχε ασκήσει επάνω της. Και λέει από ένα σημείο και έπειτα άρχισα να συνειδητοποιώ ποια είμαι. Τι παράδειγμα δίνω και σιγά σιγά φτάνει στο σημείο να μας αποχαιρετά με μια συναυλία, με τις τελευταίες κουβέντες, ζώντας πια πολύ ήρεμα, πολύ οικογενειακά στην Ελβετία και με τα δικαιώματα τα οποία πούλησε είναι σαν να λέει ένα πολύ ωραίο, μεγάλο αντίο. I had an abusive life. There's no other way to tell the story. It's a reality, it's a truth. That's what you've got. You're sampling the best. Better than all the rest. Αυτή είναι μια συγκλονιστική ιστορία βίας, κακοποίησης, σεξουαλικής, σωματικής, ψυχικής, μια ιστορία εξάρτησης και τρόμου, αλλά και μια ιστορία προσωπικής νίκης. Θα μπορούσε να αφορά δυστυχώς την κάθε μια γυναίκα, ακόμη και στις μέρες μας, αλλά παίρνει άλλες διαστάσεις όταν αναφέρεται από την ίδια την παθούσα στα γεγονότα που διαμόρφωσαν την superstar παγκοσμίως Τίνα Τέρνερ, σε αυτό που εξελίχθηκε στην πορεία. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. Μια γυναίκα που επέμεινε να λάμψει, να ελευθερωθεί, να δραπετεύσει,
να γλιτώσει από τον δυνάστη σύζυγό της. Δεν έλαβα ποτέ αγάπη στη ζωή μου, ούτε καν από τον πατέρα μου και τη μάνα μου ως παιδί. Απλώς επιβίωσα, λέει σε μια συγκλονιστική στιγμή του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Τίνα», που προβλήθηκε πριν από λίγους μήνες από το HBO, το οποίο αποκαλύπτει νέα στοιχεία από την συναρπαστική ζωή της τραγουδίστριας Θρύλου, της κατόχου αμέτρητων βραβείων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η πρώτη καλλιτέχνης με επιτυχίες στο Top 40 επί 6 συνεχόμενες δεκαετίες, του προτύπου γυναικείας δύναμης, του συμβόλου επιβίωσης πια, και που επικεντρώνεται στο μεγαλύτερο μέρος του στη θυελώδη σχέση της ίδιας με τον Άικ. I did hate Άικ, I have to say that. But then after he died, I really realized that he was a sick person. Ο Άικ έπινε, έκανε ναρκωτικά και την έδερνε με κάθε ευκαιρία. Στην αρχή στόχευε το κεφάλι ή τα πλευρά, μέρη που ήταν εύκολο να κρύψεις, ένα σκίσιμο, μια μελανιά. Μετά έπαψε να προσέχει. Η Τίνα χρειάστηκε να ανέβει πολλές φορές στη σκηνή με σπασμένη μύτη και μαυρισμένα μάτια. Ήθελε να φαίνονται οι τραυματισμοί, θα δήλωνε. Αυτό ήταν το πιο ντροπιαστικό απ' όλα. Υπέμεινε αυτό τον τρόμο για 16 χρόνια. Στην αρχή η σχέση του Άικ με τη 17χρονη Little Ann ήταν πολύ τρυφερή, σχεδόν αδελφική. Στη συνέχεια τη βάφτισε Τίνα Τέρνερ, την παντρεύτηκε και το 1960 ξεκίνησαν να κάνουν μαζί μεγάλη επιτυχία και μια σειρά από σημαντικά hits. Το 1976, όπως λέει η ίδια, αποφάσισε να τον εγκαταλείψει μισοκοιμισμένο στη μέση της περιοδίας, στο Dallas Stadler Hilton Hotel, με κάθε κόστος. Της είχε επιτεθεί για άλλη μια φορά για ασήμαντη αφορμή, επειδή δεν πήρε μια σοκολάτα που της έδωσε, χτυπώντας την φυσικά. Βάναυσα. Ξημέρωνε μια σημαδιακή μέρα, λέει στον ντοκιμαντέρ. Ήταν 4η Ιουλίου όταν κέρδισα την ελευθερία μου και δεν πήρα τίποτα από το διαζύγιο. Ούτε σπίτι, ούτε λεφτά, ούτε αυτοκίνητο. Ο Άικ κράτησε και όλα τα δικαιώματα από τα τραγούδια. Ήθελε να του ανήκω, αλλά του είπα: «Δεν σου ανήκω. Αν θέλεις όσα κέρδισα με τη δουλειά μου, πάρτα με αντάλλαγμα την ηρεμία του μυαλού μου». Το μόνο που ζήτησα από τον δικαστή ήταν κάτι που ήθελα, και αυτό ήταν το όνομά μου, Τίνα. Η Τίνα στο συγκινητικό αυτό ντοκιμαντέρ του HBO είναι μια Τίνα καταβεβλημένη πια, αλλά περήφανη και χορτασμένη από πλούτη και δόξα, κατασταλαγμένη και όρημη, ντυμένη με ένα σοβαρό μαύρο ταγέρ στην επαυλή της στην Ελβετία, παντρεμένη πια με τον πρώτο άντρα που αγάπησε. Μιλάει για τον Άικ αποστασιοποιημένη, αλλά και με την πίκρα εκείνη που δεν έχουν καταφέρει να σβήσουν εντελώς τα χρόνια. It hurts to have to remember those times. Forgiving means not to hold on. You let it go because it only hurts you. Not forgiving, you suffer because you think about it over and over again. And for what? Φέρε Φλωριντάκη. Παρακαλώ. Γιατί θυμάμαι ότι εσύ είχες ανοίξει ένα δικό σου κανάλι και έδινες σε διάφορες συνταγές μαγειρικής. Τώρα προλαβαίνεις, το συνεχίζεις. Βεβαίως και όχι. Δεν προλαβαίνω τίποτα άλλο. Πραγματικά όμως, δηλαδή δεν μπορώ. Δεν μπορώ άλλο. Τέλος. Αυτό θα το κάνω σιγά σιγά. Θέλω να το κάνω γιατί είναι κάτι που αρέσει σε μένα, Ελένη. Θέλω, ξέρεις, είναι κάτι πραγματικά δικό μου. Οπότε. Το σωστό είναι να το κάνω όταν είμαι και εγώ καλά. Μα είναι να πιέζομαι και για αυτό που είναι δικό μου, εντάξει, δηλαδή καήκαμε. Έχεις δίκιο, αλλά ναι. Επειδή και προηγουμένως που τα λέγαμε, μου λες ότι εγώ τα βράδια κάθομαι, χαζεύω συνταγές, που σημαίνει σημειώνω, αλλάζω, δοκιμάζω. Δεν έχει φύγει αυτό το κομμάτι από τη ζωή σου. Είναι εδώ. Απλά δεν έχεις χρόνο για τα γυρίσματα. Δεν έχω καθόλου χρόνο για τα γυρίσματα, γιατί πραγματικά δεν.
Εκτός αν το καλοκαίρι που έχουμε άδεια κάτσω, ας πούμε, και πω ότι όπως έκανα φέτος που είχα πάει Σπέτσες, Πορτοχέλη, έκανα ένα καταπληκτικό οδηπορικό στην Ερμιόνη και σε όλα αυτά τα ωραία μέρη. Τι οδηπορικό δηλαδή? Α, δεν ξέρεις τι οδηπορικό φοβερό έκανα. Πήγα με το ταξί από Πορτοχέλη, πήγα Σπέτσες, πήρα το. Ξέρεις, το άλογο, πήγα σε όλα τα εστιατόρια της περιοχής και στην Ερμιόνη και σε όλα αυτά τα ωραία μέρη. Μαγείρεψα με τους ανθρώπους, έκανα και λίγο τις εκκλησίες, ξέρεις, να δείξω και λίγο τα μέρη, γιατί εντάξει δεν είναι μόνο μαγειρική. Πέρασα φανταστικά, μόνη μου, μια τρελή. Μόνη μου, πήρα έναν άνθρωπο που ήταν καμεραμάν, ναι. Πήρα τον άντρα μου που ξέρει όλα τα ιστορικά μου. Αλλά μόνη σου κάτι, ναι. Μου έλεγε εδώ είναι τη τέτοια της Μπουμπουλίνας το 1800 καλά πελγάρι. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα αυτά. Αλλά πέρασα πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, ρε Φλωρίντα μου. Τι γλυκιά που είσαι. Τι ωραία που τα λες, δηλαδή σε απολαμβάνω πραγματικά. Τι γελάς, αλήθειος το λέω. Μα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ καλό, νομίζω, ότι κάνω και με την καλή έννοια, βέβαια, να γελάνε, ας πούμε, οι άνθρωποι που είναι δίπλα μου. Έτσι. Μπορώ να σε περάσω από ένα μικρό τεστ, γιατί έτσι ναι. Καθίσαμε και το συζητήσαμε λίγο επάνω. Ψάχναμε να βρούμε κάποια πράγματα. Πιο πολύ διασκεδαστικά, δέστο. Κάποιες ερωτήσεις που, επειδή είσαι αυθόρμητη, τα λες όλα έτσι με μια... Με μια παιδικότητα να πω, έτσι, δεν ξέρω, τα λες πολύ όμορφα. Έχουμε σκεφτεί λοιπόν και έχουμε μαζέψει κάποιες ερωτησούλες που σε αφορούν και αν θέλεις μας απαντάς. Μα ναι, δεν έχω μυστικά. Μα ναι, δεν έχεις μυστικά, ωραία. Έχεις πει κάποιο ψέμα προκειμένου να σε συμπαθήσει η πεθερά σου? Εννοείται, από την πρώτη στιγμή. Μόνο ψέμα. Μα γι' αυτό και η πεθερά μου λέει είσαι μια ψεύτρα. Δηλαδή το χαϊδευτικό μου είναι η ψεύτρα. Αλλά και μαφιόζα επίσης. Θα πάει γενικότερα πάρα πολύ. Μαφιόζα γενικότερα παίζει λίγο με το Ιταλία, μαφία. Εντάξει, όχι ότι ισχύει, αλλά κάπως έτσι. Ναι, έχω πει, έχω πει. Έχεις κάνει ποτέ δημόσια σκηνή ζηλοτυπία στο σύζυγό σου, ακόμα και όταν είσαστε ζευγάρι? Άστο τώρα, πες, είσαστε παντρεμένοι, δεν είναι καιρός για τέτοια. Και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ναι, καλέ, και τώρα. Κοίτα, γενικά εγώ προσπαθώ πάρα πολύ με αυτό. Έχω πει ότι θέλω στην επόμενη πενταετία, δεν σου λέω ρε παιδί μου, αύριο, 5 χρόνια να μου πάρει, ακόμα είμαστε ήδη 5. Άλλα 5, να είμαι λίγο πιο cool, έτσι, να μην ζηλεύω τόσο. Και που δεν σου φαίνεται, ρε παιδί μου, καθόλου. Αμένα, δεν φαντάζεσαι, που και ο άνθρωπος αυτός ο δύσμυρος δεν κάνει και τίποτα να πεις ότι κάνει κάτι για να με εξυπλώνει. Έχεις ταπεραμέντο, ρε παιδί μου, δεν πειράζει. Ναι, εντάξει, είναι αυτό και του Νάπολη. Τι κάνεις, μπορεί να κάνεις σκηνή, ας πούμε, να του πεις κάτι ή μετά στο σπίτι του? Μετά στο σπίτι, δηλαδή, πραγματικά. Στο καλοκαίρι. Η Ελεονόρα έχει πετύχει για σκηνή. Ελεονόρα... Αυτό το γκρίνια, λίγο γκρίνια, ναι, λίγο τα λέω και σοβαρά. Ναι, η Ελεονόρα έχει πετύχει, αλλά η Ελεονόρα όταν την παίρνω τηλέφωνο και της λέω, ας πούμε, αυτό... Και μου λέει, βρε αγάπη μου, σε παρακαλώ, σταμάτα αυτό το πράγμα. Είναι 11, πες να κοιμηθείς. Κατάλαβες. Έχεις μιλήσει άσχημα σε κάποιον όταν, ας πούμε, οδηγείς έξω και κάτι δεν σε αρέσει, κάτι δεν έχει πάει καλά, αλλά στα ιταλικά για να νιώσω ότι δεν θα καταλάβει και τίποτα? Καλά, εννοείται. Μόνο ιταλικά βρίζω. Μα σε παρακαλώ. Ελένη, βρίζω μόνο στα ιταλικά για να μην ακούνε και τα παιδιά και καταλαβαίνουν. Αλλά. Σε καταλαβαίνει κανείς τότε εσύ πώς ξεδίνεις? Όχι, το νιώθει. Εκεί το νιώθει. Εντάξει, κάνει έτσι λίγο με τα χέρια. Κάνει λίγο έτσι με τα χέρια. Μα όταν βρίζει, βρίζει γιατί αισθάνεσαι καλύτερα, γιατί θες να προσβάλλει τον άλλον. Όχι, αισθάνεσαι πρώτα εσύ καλύτερα και μετά προσβάλλει τον άλλον. Από μέσα σου όλη να εκτονωθεί. Έχει δίκιο όμως η Ειρήνη σε αυτό που λέει. Θες κι ο άλλος να καταλάβει. Το στήριξε με. Θέλει, μα ο άλλος δεν ακούει. Βλέπει τα χέρια μου που κουνιούνται και τα χείλια μου που κάνουν κάπως έτσι. Βέβαια, εντάξει. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχουν τέτοιες λέξεις που μοιάζουν καθόλου με τα ελληνικά. Μη μας τις πεις. Υπάρχει μία ειδικά. Βέβαια, δεν είναι βρισιά. Έτσι, αλλά σημαίνει βρώμα. Δεν θα την πω. Όχι, να μην την πει. Όχι, δεν τη λέω. Αλλά πραγματικά, δηλαδή αυτό το πράγμα με αυτή τη λέξη κάθε φορά. Απλώς, Φλωρίντα, να ξέρεις ότι οι Έλληνες καταλαβαίνουν λίγο ιταλικές βρισιές. Μην νομίζεις ότι τα λες και δεν καταλαβαίνει κανένας. Καλά, είμαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά μπορεί αυτοί να μην την ξέρουν. Όχι, για την προστασία σου το λέμε. Όχι, δεν την έλεγα. Έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ μια ελληνική λέξη που να μην είχες ιδέα τη σήμερα, όταν την είχες πρωτοξεκινήσει, ήθελες να πεις κάτι και να ήταν άλλο από αυτό που πίστευες? Ή να νόμιζες ότι επειδή κάπως έτσι είναι στα ιταλικά, κάπως έτσι ήταν και στα ελληνικά? Μα υπάρχει μια λέξη που μου άρεσε πάρα πολύ στον ήχο. Αλλά δεν μπορώ να τη θυμηθώ. Είναι όταν είναι κάτι πάρα πολύ μακριά από κάτι άλλο.
που είναι μια λέξη πολύ ωραία. Παρασάγκας. Παρασάγκας. Αλλά την έλεγα τύπο για σε κάποια φράση. Μπράβο, είναι Δημήτρη. Δημήτρη. Και πώς το λέει. Ακριβώς έτσι έλεγε σήμερα. Πέντε αρκιά και να το χρεώσω αυτό. Έξτρα. Δηλαδή έλεγα κάτι και έλεγα παρασάγκας και με κοιτάζανε... Καλά παρασάγκας παρασάγκας. Όχι εδώ κοντά. Μπράβο βρε Δημήτρη που το σκέφτηκε. Άμα ξέρεις πολλές λέξεις ρε παιδί. Πες μου και κάτι τελευταίο. Έχεις προσπαθήσει ποτέ να κάνεις μια έκπληξη στον άντρα σου και τελικά κατέληξες σε καταστροφή. Όχι. Εκείνος έχει κάνει κάτι τέτοιο αντίστοιχο, πρόσφατα μάλιστα. Εγώ όμως δεν το έχω κάνει γιατί δεν μου αρέσουν καθόλου οι εκπλήξεις. Α, ναι. Καθόλου. Δεν είναι το χειρότερό μου. Ναι. Και εγώ τις φοβάμαι τις εκπλήξεις. Δεν μ' αρέσουν. Θέλω, ναι, ταράζομαι χωρίς λόγο. Αχ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ εκπλήξεις. Δεν με ρώτησε κανείς, αλλά για την παρέα. Εσύ καλά, έχεις φέρει και ένα θεματάκι σήμερα. Ναι. Κάτι με μία, κάποιος έκανε μήνυση, ναι, λέει, γιατί ναι, κάτι δεν βγήκε, δεν το ναι, θυμάμαι. Έκανε μήνυση στο medium που είχε πάει για να, ναι, να του αφαιρέσει το ξόρκι που του έκανε η πρώην του από την τωρινή του σχέση. Θεωρούσε λοιπόν ο άνθρωπος ότι δεν πάει καλά η συγκεκριμένη σχέση που βιώνει τώρα με τη γυναίκα του. Yeah. Γιατί η πρώην του τους έριξε ευχούλα. Και πάει στην γυρία αυτή. Καταρούλα. Ναι. Και σας παρακαλώ, λέει, αυτή ήταν η και τίτλος, να σας διαβάσω. Λοιπόν, βέβαια. Σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης PhD, όχι την παρατυχία. Ναι, University of Cincinnati of Northern Dakota. Medium ειδικό σε ερωτικά θέματα. Της λέει λοιπόν, Σοφία μου, Σοφία τη λέγανε, μπορείς να αφαιρέσεις, σε παρακαλώ, τη... Τα μάγια. Ναι. Πόσα έχεις, του λέει εκείνη. Εκεί έπρεπε να την ψηλιαστεί. Πόσα λεφτά. Λέει αυτός, πόσο κοστίζει, λέει εκείνος, πονηρός. 4.000 λέει για να σου αφαιρέσω το ξόρκι. Τι έχω, λέει, έχω 860. Τι να σου κάνω, έξε μάτια σου. Και τελικά δεν έγινε τίποτα και τη έκανε και μήνυση. Μπας και πάρει περισσότερα. Τώρα διεκδικεί δηλαδή συγκεκριμένα 21.000. Ποιος έκανε μήνυση, ο πελάτης ή ο... Ο Μάουρο Ρεστρέπο. Ρεστρέπο. Πω, έκανε τέτοιο πράγμα. Ρεστρέπο. Λοιπόν, έκανε τη μήνυση στο Medium ότι δεν μου αφαίρεσε το ξόρκι και εγώ δεν περνάω καλά με τη γυναίκα μου. Γιατί έχω φάει κατάρα την προηγούμενη. Το medium είχε δώσει εγγύηση ότι θα δουλέψει. Εγγύηση είναι η πορεία της, Διάννα. Δεν πάω να ζητάμε κάθε φορά. Πας σε ένα γιατρό και λες, σε παρακαλώ, πες μου, δείξε μου να πούμε πόσο έχεις κάνει καλά. Σε παρακαλώ, καλά, σε παρακαλώ. Εντάξει, συγγνώμη. Σωστή παρομοίωση. Εντάξει, είναι γιατρός. Ο γιατρός με το medium. Ο γιατρός είναι γιατρός. Καλή μόνο. PhD. Φοδωρή, τι γίνεται με το Hollywood. Παρασάγκα. Παρασάγκας, πολύ μακριά. Παρασάγκας. Το Hollywood, το θυμάσαι που είναι. Καλά κρατεί. Είναι λίγο... Θεσσαλονίκη έχει έρθει. Δηλαδή στις 30 Οκτωβρίου, θυμάσαι, είναι οι ημερομηνίες που μου λες το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης πότε ξεκινάει κάπου εκεί. Τώρα έχει και αυτούς. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι η Megan Fox, ο Jason Statham που πρωταγωνιστεί νάτος, ο Andy Garcia, ο 50 Cent γνωστός και ο Σφύρι. Δεν ξέρουμε αν θα έρθει και ο Σταλόνε, ο οποίος είναι πυλώνα στους αναλώσιμους 4, νούμερο 4, που έχουν φτάσει εσύ ως αυτό το επεισόδιο και η Θεσσαλονίκη και γενικά η νομαρχία και η περιφέρεια είναι έτοιμη να υποδεχτεί ένα γενναίο κομμάτι του Hollywood, να κάνει εισαγωγή ανθρώπων στα σκηνικά, στα ειδικά εφέ, διότι ακόμα δεν είμαστε κατάλληλα κατερτισμένοι. Και όλοι αυτοί λοιπόν θα έρθουν για τα γυρίσματα σε ένα καινούριο πλατό που κάνει Millennium Films. Τι ξέρουμε, είναι η εταιρεία που έκανε το Enforcer με τον Αντώνιο Μπαντέρας που είπε πάρα πολύ καλά λόγια. Εδώ στην Ελλάδα. Στη Θέρμη, πάνω. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ναι. Θα έρθει ο Σταλόνε. Αυτό είπα μόλις πριν, ότι δεν είμαστε σίγουροι αν θα έρθει. Δεν το άκουσα. Δίπλα ήσουν. Και να πεις ότι είσαι παρασάγκας μακριά. Είμαι παρασάγκας. Μα είσαι... Και εσύ παρασάγκας ξεκίνησε, δεν το... Όλα αυτά που κάτσε στο σλάι. Θα πάω εκεί για να δω και τι γίνεται. Αλλά αυτό είναι ένα ακόμα, μια ακόμα ταινία, τις πολλές που τους τελευταίους μήνες έχουν κατακλείσει την Ελλάδα, παντού, Knives Out, ο Ντάνιελ Κρέικ στο Πορτοχέλη, καλή ώρα και στις Πέτσες που γύρισε. Ήμουν εκεί, ο Κρόνεμπεργκ ήταν στην Αθήνα. Ναι, βεβαίως. Είχαν κλείσει όλο το ξενοδοχείο στις Πέτσες. Είχαν αγοράσει οτιδήποτε. Ποιο ξενοδοχείο, το μπροστά, το Ποσειδόνιο. Ναι, ναι. Και είχαν. Ο Γκρέγκ, βέβαια, έμενε σε ένα άλλο. Πέναντι, στο Πορτοχέλη. Ναι. Ο Γκρέγκ έμενε σε ένα σπίτι δικό του, δεν ήταν σε ξενοδοχείο και είχαν παιδιά αγοράσει οτιδήποτε υπάρχει σε θαλασσινό. Δηλαδή βατραχοπέδιλα, αυτό, οτιδήποτε. Δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε να αγοράσει μια στολή οτιδήποτε για τη θάλασσα. Τα είχαν πάρει όλη η παραγωγή, 80 άτομα. Τι να τα κάνουν τώρα. Γιατί είχαν να κάνουν διάφορες υποβρύχια, πράγματα, ξέρεις. Τούρτο. Ναι, ναι, ναι. Δεν είχε μείνει απόξου. Χαμός.
Θέλω να σου πω ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε, το είπα και πριν από κάνα δύο εβδομάδες, από τότε που ο νόμος άλλαξε και ευνοεί πάρα πολύ τις παραγωγές με την επιστροφή φόρου, την απευθείας, όχι μετά από χρόνια. Έτσι είδαμε ανθρώπους να γυρίζουν ταινίες και να σκέφτονται την Ελλάδα σοβαρά, ενώ παλιότερα θυμάσαι ότι ήταν μία στο τόσο περιστασιακά, περισσότερες δεν γίνονταν για γραφειοκρατικούς και άλλους λόγους. Αλλά πώς επέλεξαν τη Θεσσαλονίκη, καλά κάνανε, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν και άλλα μέρη στην Ελλάδα, καλά κάνανε, αλλά κάποιο λόγο είχαν. Υπάρχει ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι η παραγωγός εταιρεία είναι η Millennium Films με έδρα τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία λοιπόν έχει στούντιο και προσωπικό ειδικευμένο και η Θεσσαλονίκη για το Enforcer με τον Αντώνιο Μπαντέρας ήταν μια κατάλληλη λύση για σκηνές που είχαν θάλασσα φόντο. Γιατί έχουμε και αυτό το προνόμιο. Επειδή πήγαν λοιπόν πολύ καλά, όπως είπα πριν, και ο Μπαντέρας και άλλοι, όχι μόνο ανέβασαν μια φωτογραφία και είπαν «Αχ, τι ωραία, φάγαμε στη Θεσσαλονίκη», αλλά είπαμε «Οι συνθήκες είναι καλές». Δηλαδή, να δουλέψουμε και να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα πολύ ακριβό και με μεγάλο ρίσκο. Γι' αυτό και σιγά σιγά αυτό που λένε οι Αμερικανοί, το word of mouth, δηλαδή η καλή φήμη από στόμα σε στόμα, λειτουργεί και έτσι, μαθαίνοντας ότι και στην Αθήνα και στην Κρήτη και στην Ερμιόνη γίνονται του κόσμου οι παραγωγές, η Θεσσαλονίκη είναι η πιο δραστηριοποιημένη, τουλάχιστον στον τομέα που ενεργοποιείται και αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία. Και νομίζω ότι θα έρθουν κι άλλες και άλλες. Και έτσι πολλές. Να συνεχίσουν. Λοιπόν, πάλι πάμε σε διαφημίσεις, αλλά τώρα ολοκληρώνουμε σιγά-σιγά. Και θα κάνω και την κλήρωση έτσι, νωρίς-νωρίς, για να σας δώσω και τα δώρα από την εταιρεία Softex. Μετά. Όλη την ώρα των διαφημίσεων, εμείς ρωτάγαμε εδώ πού τρώτε καλά, ποια είναι μαγαζιά, ποιος μαγειρεύει ωραία, πες μας αυτά, πες μας εκείνα. Εντάξει. Εντάξει, βλέπω όλοι είχατε άποψη όμως το θέμα αυτό. Όλοι κάτι ξέρουν. Μάλλον δεν άκουσε. Εγώ τα άκουσα πάλι. Ναι, γιατί δεν άκουσε ακόμα. Μου μιλάει άσχημα, μου λέει δεν ακούγεται, μου λέει δεν ακούγεται. Πώς το λένε, πού είσαι το μπέργκερ, πού το είναι. Του τα λέω πέντε φορές και λέει ναι, αλλά πώς ένα μπέργκερ έχει, θα πας. Την άλλη εβδομάδα. Πώς το λένε, το μπέργκερ, πώς το λένε. Ένα μπέργκερ. Μην ξεφεύγεις. Του το είπα. Τέλος. Ήρεμα του το είπα. Μα είναι παραπονιάρης πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Η παλή εδώ, η πολύ καλή παλή. Η κυρία Χρυσικοπούλου και ο κύριος Τουιανόπλος. Κουράζονται να τους ρωτάμε που φάγανε το καλύτερο μπέργκερ. Γιατί έχουν να πάνε να ξεκουραστούν και τους κάνουμε παρασάγκα στο μυαλό. Το παρασάγκα στο βλέπω να παίζει μέρες. Σας άρεσε το παρασάγκα. Εγώ βλέπω καινούργια σειρά στο Μέγκα του χρόνου να λέγεται παρασάγκα. Έτσι. Τι πιο ωραίο, τι πιο ωραίο ορίστε. Πάρτε ιδέες. Μισό λεπτό, Ελένη, απόψε στις 10:30 έχει την Ίσο. Το νησί. Την Ίσο, την Κομωδία. Εγώ το λέω το νησί, εσύ πες το νησί. Επειδή το νησί ήταν του Μέγκα κατά ένα σύριαλ. Τι ήταν, το σύριαλ. Ναι. Τώρα μιλάμε για ταινία. Μπράβο. Η Νήσος, λοιπόν, είναι αυτή η γνωστή κομωδία που παίζει και ποιος δεν παίζει. Εθνική Ελλάδας παίζει, του Χρήστου Δήμα, που είναι στη Σύφνο γυρισμένη και όλοι ψάχνουν την περιουσία με τις επιστολές κλπ. Την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αυτό όμως που δεν ξέρετε είναι ότι την Κυριακή, αυτή την Κυριακή, στο Βήμα της Κυριακής θα κυκλοφορήσει Ομήρου Οδύσσια. Πιο κλασικό δεν υπάρχει. Ο πρώτος τόμος, ραψοδίες λένε από την Α ως τη Θήτα. Άντρα μια είναι πεμούσα πολύ τρογόνο, ως μαλαπόλα πλάκτη επτρίς, ερώμ τον ίεθρον έπερσε. Πολλών ανθρώπων είναι δυνάστα. Πολλών ανθρώπων είναι δυνάστα και ενώ νεύρο. Τελειώσε, Ελένη, πόσο απέχει από μας. Παρασάγκα. Αυτά είναι. Λοιπόν, να είστε καλά. Πραγματικά, μια πόρτα είμαστε όποτε θες. Μα τι το συζητάς. Σε περιμένουμε με πολύ αγάπη. Δώσε τα φιλιά μας σε όλη σου την παρέα. Φυσικά σε όλους. Σας αγαπάμε πολύ. Και εμείς, πιο πολύ εμείς, πιο πολύ. Πιο πολύ δεν είναι. Φιαλισμού στον κύριο Τσουρώνα, πείτε. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Μέγκα. Αύριο πάλι. Θα έρθω να σε βρω. Για σένα, μόναχα για σένα.